Πολλά φιλιά στην Πολυνάρα να δώσουμε έτσι, μιας και ακούσαμε την κομματάρα. Μας έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Μας έχει στιγματίσει το τόσο δούλη μήνυ και το διάφανο καιρό που εκείνη. Και αυτό σκέφτηκα όταν είδα σήμερα την Ειρήνη με αυτό που φοράει. Το τόσο δούλη διάφανο. Θα τα δείξουμε και στην πορεία. Μόνο ροζ οικογένεια. Μόνο ροζ δεν είναι. Μόνο ροζ. Γιατί κάτι μου λέει ότι κάποιε δίνονται στο σπίτι αλλιώ και βγαίνουν μετά και αλλάζουν τα αυτοκίνητα. Έτσι όπω κάναμε παλιά. Όχι εμεί. Τα κόρισια. Τα καλά. Έτσι κάναμε τα αλλάζετε άλλα ρούχα. Καλέ, ναι, εγώ το, γιατί πέρασα μια εποχή και εγώ με μήνυ, μέτρανε τότε. Και φοράγαμε την ανεβάζαμε. Δεν θυμάμαι που ανεβάζαμε τι φούστε. Εποχή τέχνο και τα λοιπά. Ναι, κολλητά σορτσάκια. Βεβαίω. Συγγνώμη, σάφινη Ειρήνη και έβγαινε με τα μήνυα έξω. Δεν έβαζε, είναι ο γοροκόριτσο. Μα μαθητικά είναι. Τα φοράει όμω τώρα το κορίτσι. Αποκλειστικό και τώρα τα έχει βγάλει τα ξεσπάσματα τη όλα. Μπράβο, ζωγραφιστό. Το μπορεί και τα φοράει, κυρίες και κύριοι μου, για όπως και εμείς το μπορούμε και είμαστε ακόμα εδώ. Δύο μέρες έμειναν για να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε το ιστό επανειδήν, το αυτό, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Δεν λέω να πω και να μου γράψουνε, είπε. Το κάθε τέλος μια καινούργιακή. Εγώ το λέω γενικότερα αυτό. Είναι ωραίο όμως και το άγνωστο. Είναι ωραίο και το άγνωστο. Έχει μια τσαχπινιά. Είναι ωραίο και το άγνωστο. Ας πάμε όμως τα γνωστά. Τα γνωστά, κυρίες και κύριοι μου, που δεν είναι γνωστά. Α, γιατί. Τι είναι. Τα είπα στο ραδιόφωνο και έχω την αποκλειστικότητα της είδησης, διότι πρώτη με τον Χάρη Κρονόπουλο είπαμε. Προσωπικά είναι Σαρδάμ. Τον ιό ναι. Που απειλεί. Ποιος είναι. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει ένας ιός που έρχεται από τους βραδύποδες της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένο είδος. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Ναι. Ο παγκόσμιος ιός που απειλεί και αφού ρώτησα και φίλους Ισπανόφωνους λέγεται οροπούτσε. Λοιπόν. Παύση. Οροπούτσε. Ξαναπέστε να δούμε. Θα το κάνω. O-R-O-C-H-E. Έτσι προφέρεται. Σωστά. Είναι ξεκάθαρο και οι διαθέσεις του του ιού. Άρα είναι ισπανικός. Να είναι... ρωτήσω κάτι. Για να μην γίνει λάθος. Ισπανικά με τον κολλήσει. Δεν μπορούμε να το προφέρουμε οροπούθε. Οροπούθε θα τρέχουμε. Γιατί το οροπούθε και να το πεις και οροπούθα δεν έγινε κάτι. Θα σου πω. Ναι, 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 οροπούθε. Όχι, όχι, Δημήτρη μου. Όχι, δεν θα μπερδευτούμε με τον ιό. Θα δείτε, γιατί η Κωνσταντίνα Μάρα με πολύ ωραίο και επιστημονικό τρόπο μας παρουσιάζει στο Μούλτι τον παγκόσμιο συναγερμό που χτύπησε για τον οροπούτσε. Την ξετυλίγει όλη τη θεωρία. Την ξετυλίγει τη θεωρία, βέβαια. Αλλά μέσα σε αυτό το Μούλτι θα δείτε και τι είπε η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη. Όπως επίσης. Λέγοντας το Ελένη πάντα Μενεγάκη. Στην προθιέρεια σταυροκοπιέμαι. Όπως επίσης. Και το τέλος του Survivor που πλησιάζει. Τι συνέβη εχθές στον ημιτελικό και τι θα γίνει σήμερα στον τελικό. Πάμε να τα δούμε όλα. Δώσε Κωνσταντίνα Μάρα. Τεταρτιάτικες καλησπέρες. Με διακαή πόθο αποδημητισμού ξυπνήσαμε και σήμερα και τα μυαλά μας είναι στις παραλίες. Ωστόσο, και το λέμε για εσάς που τρέχετε εκεί στις παραλίες της Βραζιλίας, προσοχή, προσοχή μεγάλη γιατί κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί ο οροπούτσε. Όχι, όχι, μην πάρει το μυαλό σας σε γκρι καμάκι, τον οροπούτσε, αυτόν τον ιό, τον μεταφέρει ο βραδύπους με τα τρία δάχτυλα, που είναι μεν αργός, αλλά θαυματουργός όπως φαίνεται, μου έχει συμβεί και εμένα με αμάξι. Ο οροπούτσε, σου λέει, έχει μολύνει 11.000 ανθρώπους μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αχ, μην κάνει και έρθει κατά εδώ αυτός ο οροπούτσε. Το κόκκινο είναι το χρώμα της δύναμης, της πρόκλησης, της δράσης, του αισθησιασμού. Κόκκινο λοιπόν φόρεσε η Ελένη Μενεγάκη και μόλις ο Χάρης Λεβιδάκης της είπε μια κουβέντα. Εγώ σε ένα-δυο πρόσωπα που έπεσα φέτος έξω, ίσον εσύ Ελένη μου. Ναι. Άνοιξε το στόμα της. Κανονικά μάλιστα... με εμένα όλοι πρέπει να πέσετε έξω, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποτέ τι κάνω, γιατί με τόσο μυστικοπαθίες... Δεν διαρρέεται τίποτα. Ακριβώς. Όλα αυτά που ακούω κατά καιρούς να λένε, ακούστηκε από το κοντινό της περιβάλλον, ένας που με ξέρει, ξέρει ότι το κοντινό περιβάλλον δεν υπάρχει που θα μπορούσε να μιλήσει. Εσύ Ελένη μου, από σε προβληματίζει όλα αυτά κατά καιρούς που έχεις διαβάσει για σένα. Σε προβληματίζουν, μάλιστα. Δεν με προβληματίζει τίποτα στο κομμάτι της δουλειάς όταν έχει να κάνει με φήμες. Έχω μάθει να ζω με τις φήμες. Και ξαναλέω, επειδή όμως είμαι ένα πρόσωπο που ζει μέσα στην τηλεόραση 30 χρόνια, ένας που και δεν με ξέρει, αλλά έχει παρακολουθήσει λίγο τη ζωή μου, ξέρει ότι από μένα να βγουν συζητήσεις ή σκέψεις μου ούτε μία στο εκατομμύριο. Πάντως αυτό. Νοιάζεστε, γιατί μόνοι σας τα λέτε. Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανένας μέσα στο κομμάτι το δημοσιογραφικό. Ποτέ. Ερχόμενος εδώ. Λένε, θα κάνεις αυτό ή ακούστηκε εκεί. Όχι ότι θα έλεγα, αλλά εμπάσχε ρεφέ. Ερχόμενο εδώ, επειδή το σκεφτώ. Συνεντεύξεις δεν δίνω. Ερωτήσεις στη Μενεγάκη δεν γίνονται. Όχι, η Μενεγάκη ρωτάει εδώ μέσα. Ήρθε στο παραπέντε να μας πεις τα υπόλοιπα της τηλεόρασης. Να σας πω κάτι. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο.
Να σας πω κάτι. Γιατί θα σας το έλεγα. Το χούι του δημοσιογράφου δεν φεύγει ποτέ, ρε παιδιά. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα σας και καλή επιστροφή όταν, εφόσον το θελήσεις. Όπως πολύ ωραία το λες. Όταν θα υπάρχει λόγος, η στιγμή, το περιβάλλον και όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Μέχρι τότε, ας περνάμε όλοι στην τηλεόραση καλά και με χαμόγελο. Μουα! Γεια σας! Έγινε και ο λαμπρός ημιτελικός του Survivor στο Άρσος Γαλατσίου. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ζευγάρια και μονομάχησαν. Δαλάκα και Μπολέτσης τελικά πέρασαν κατευθείαν στον τελικό. Δύο φορές Μπολέτσης, ένα τελευταίο σημαδεύει. Αστοχή, χαμηλά στη βάση, το καλοκαίρι και το κάνει. Ο Φάνης παίρνει το ειστήριο για το τελικό. Ενώ ύστερα από μονομαχία με τον Γιουλέκα πέρασε τελικά και ο Ντάνιελ Νούρκα. Περνάει μπροστά τον Ντάνιελ, σημαδεύει, κάνει το τελευταίο το τέμ και σφραγίζει το εισιτήριο. Ένας από τους τρεις, μία από τους τρεις θα καταφέρει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο του φετινού Survivor και να κερδίσει και το χρηματικό έπαθρο των 100.000 ευρώ. Ο Γιώργος Λιανός ρωτήθηκε και για το Survivor και για το The Voice. Για την επόμενη χρονιά πότε θα ξεκινήσει. Το Survivor από ό,τι ξέρω προγραμματίζεται για αρχές της χρονιάς. Για αρχές της χρονιάς, δηλαδή από Σεπτέμβριο. Ιανουάριο. Γενάρη. Πάνω κάτω από δεξιά, όπως κοιτάς. Θα κάνει. Διέτε, απλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, νομίζω θα ανακοινωθεί απόψε το βράδυ. Οπότε. Α, θα το πει. Ναι. Είδα κάτι, ναι. Είδα το κάτι τρέιλερ να παίζουν. Πες το Voice. Θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει. Θα αλλάξει και δεν και έχω επιτροπή. Ιδέα, ειλικρινά. Απλά είδα, δεν έχεις ιδέα. Παιδιά, είδα ότι ετοιμάζουν ένα τριλεράκι το οποίο θα παίξει απόψε το βράδυ. Εγώ γιατί προλαβαίνω και τα λέω πριν παίξω. Έσα, μια... Συγγνώμη, γιατί οι καλές πληροφορίες έρχονται από πάνω. Τι. Καταρχάς, εντάξει. Λιποθυμικό. Νομίζω για τον ιό τα εξαντλήσαμε όλα. Πιο πολύ και από την κυρία Παγώνη, δηλαδή η Κωνσταντίνα Μάρα. Τα ξέρω όλα. Τι συνέβη, πώ αυτό, ότι φοβού τον Οροπούτσα. Έχει να κάνει με τον ιό γι' αυτό. Κυρία Παγώνη, κάνει άλλε δουλειέ τώρα όταν βγαίνει στι δύο. Βέβαια. Βγάζει και άπλυτα στη φορά. Επίση, το κομμάτι τη Ελένη είναι αυτό που σα είχα πει και εγώ. Δεν υπάρχει περιβάλλον, παιδιά, με την Ελένη, όπω το λέει και η ίδια. Εγώ φαρμακώθηκα στην ερώτηση του Χάρη. Λέω, εδώ τώρα ανοίγει! Όχι, όχι. Ανοίγει καταπακτή και φεύγει ο Χάρης. Συστή, επειδή είναι, νομίζω, χαλαρή και έχει πάρει τις αποφάσεις της, έτσι την ξέρω εγώ και εγώ την Ελένη, όταν είναι χαλαρή, απαντάει. Όταν είναι σε διαδικασία του να επιλέξει πράγματα, το κόβει, δηλαδή θα το είχε κόψει μαχαίρι. Εσείς, όσα χρόνια έχετε συνεργαστεί, τόλμησες ποτέ εσύ να τη ρωτήσεις? Γιατί εγώ... έχεις και εσύ το μικρόβιο του δημοσιογράφου. Όχι, δεν ρώταγα, γιατί ήξερα πολύ καλά ότι η Ελένη δεν πρόκειται ποτέ να κοινοποιήσει οτιδήποτε, ούτε καν σε αυτό που λέμε πολύ στενό τη περιβάλλοντο, σε ανθρώπου που συνεργάζεται 22 χρόνια μαζί. Ναι, αλλά εσεί, σαν ομάδα, ας πούμε, δεν θέλατε κι εσεί να γνωρίζετε. Μα ανακοίνωνε. Okay. Οπότε ξέραμε. Δηλαδή, ήταν από τι συνεργασίε που ξέραμε από Μάιο ότι παιδιά. Α, τόσο νωρίς. Βεβαίως. Από Μάιο ήξερε ότι παιδιά συνεχίζουμε του χρόνου. Αυτοί που ήθελαν συνέχιζαν. Κουλουπού, κουλουπού. Πολύ σωστό και πολύ επαγγελματικό. Αλλά νομίζω ότι την έδωσε η ίδια την απάντηση στο τέλο που είπε ότι όταν υπάρξει το σωστό περιβάλλον, οι καλέ συνθήκε. Θα επιστρέψω, σαν να λέει ότι... Με το καλό. Φέτος μάλλον δεν χρειάζεται. Ο Χάρης που για να τιμήσει την Ελένη έβαλε και το ωραίο το σακάκι και πήγε... Βεβαίως, πήγε με τον blazer. Του πήγαινε πάρα πολύ. Πήγε με τον blazer. Μου πήγε ναύαρχος, όχι εδώ που μου ήρθες με τα φούτερ. Ήταν πιο επίσημο. Βεβαίως ήταν πιο επίσημα. Και βέβαια ερχόμαστε τώρα εδώ, γιατί εγώ είδα πολλές ανατροπές. Δεν είχαμε πει εμείς ότι... Όχι, δεν είχαμε πει εμείς. Δεν είχαμε διαβάσει ότι το Survivor θα ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν. Ναι, όπως κάνει ήδη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί φεύγουν τέλος Δεκέμβρη ή μετά την πρωτοχρονιά. Ετοιμάζονται. Μπράβο. Και το βλέπουμε. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων γύρω στις 15 Γενάρη. Πολύ σωστή, Ανούλα μας. Αυτά τώρα που είπε ο Γιώργος μπορεί να ανατρέπουν το πρόγραμμα το φετινό. Γιατί ο Sky και ξεκινάει τώρα καλοκαιρινό και σου λέει: θέλω να το πάρω σερί. Έχει και το Έξαθλον, έχει και το Survivor που λένε ότι θέλει να γίνει πιο συμπτυγμένο. Δηλαδή δεν θέλει να τραβάει τόσους μήνες. Γιατί φέτος δεν ήταν πολύ καλή η χρονιά όπως τις προηγούμενες. Είναι πάρα πολύ κοντά για να ξεκινήσει πρώτον. Εντάξει. Δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ξεκουραστεί και ο άνθρωπος ο Γιώργος Ολιανός. Τρίτον, αυτό που έβλεπα το πρωί που σχολιάζανε και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, είναι ότι χθες ο ημιτελικός έκανε 11%. Δηλαδή τα νούμερα ήταν πολύ χαμηλά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει χαθεί κάπως και το τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Θα σου πω, Μιτσάρα μου, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος η απόφαση του να μην συμμετέχει το κοινό στις ψηφοφορίες. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί σου λέει δεν βρίσκω το ενδιαφέρον. Είναι σαν να μην σε βάζει στην παρέα του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω βέβαια πώς είναι. Ναι, γιατί
το να ξέρεις ότι μπορώ να στηρίξω κάποιον, το να ξέρεις ότι μπορώ να συμμετέχω σε ένα project, αυτό είναι όμως διαφορετικό. Αυτή η αλλαγή όμως έγινε. Παλιά όμως, έτσι. Ναι, αυτή... Και μετά ξεκίνησε και μετά ξεκίνησε. Ναι, αλλά... Τα τελευταία όμως, τα προηγούμενα δηλαδή, είχαν ακουστεί διάφορα με τις ψηφοφορίες, με μηνύματα που στέλνανε διάφοροι κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς άλλαξε αυτό. Ναι. Τώρα πώς θα είναι, πιστεύετε, ο τελικός? Έχει δίκιο σε αυτό που λέει και η Καταρίνα, ότι το Survivor στην Αμερική είναι 12 επεισόδια, δεν είναι 12. Και όχι 6 μήνες. Και αν θυμάστε, το πρώτο πρώτο της Ελλάδας. Πρώτο της Ελλάδας, ναι, εάν θυμάστε, που ήταν και το πιο σκληρό. Ήταν μικρούλι. Ήταν γιατί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, ήταν 22 εποχή. Μέρες. Εποχή Αρναούτογλου, που ήταν μέσα Σπύρος Σούλης, Ορθούλα Παπαδάκου, Ευαγγελία η Βαρσαμή, καλά τη λέω, στο επίθετο. Μπορεί και όχι. Μπορεί και Βαρσάμη. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Η οποία ήταν και νικήτρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα, θυμάστε συνθήκες, έτσι. Δεν με σκαμμένα κάτω για ένα κομμάτι πίτσα. Ναι, εδώ ξέρεις τι γίνεται όμως πια. Όλοι έχουν δικτυωθεί λίγο πολύ. Πολλοί από αυτούς έχουν ξαναπάει, όπως για παράδειγμα η Δαλάκα. Έχουν κάνει παρτίδες εκεί πέρα, ανοίξει παρτίδες. Η Δαλάκα τι εννοείς, έχει ξαναπάει, το έχει χτίσει. Με τους locals, καταλαβαίνεις. Φαγητά, κινητά. Στοπ, εδώ... η Δαλάκα. Στοπ. Πόσο να δείξει. Ειδικά στο περσινό θυμάστε τι είχε γίνει. Είχε επιβίσει και ο ίδιος ο Ατζούν. Ευαγγελία Δερμετζόγλου. Δεν πιστεύετε, by the way, ότι θα κερδίσει. Ο Ντάνιελ. Εμείς είναι λόγω φιλική σχέση σε χίλια, συγγνώμη. Ο καλύτερος. Εγώ να κερδίσω. Ή κάποιος που δεν έχει να κερδίσει. Εσύ Φάνη. Μπράβο, εσύ Φάνη. Εγώ και Ντάνιελ, γιατί και παικτικά και σαν χαρακτήρας ήταν καλός μέσα στο παιχνίδι. Το άλλο τώρα μπομπέτο του Λιανού που έσκασε είναι το The Voice. Και μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι η ίδια κριτική επιτροπή, λέει. Όχι. Αυτό το είχαμε ξαναπεί, αλλά πρόσεξε. Σήμερα ο Νίκος ο Γεωργιάδης πέταξε βομβέτο. Βομβέτο! Και γύρισε και είπε: μεγάλο, μεγατόνων καλέ σου λέει. Στην κριτική επιτροπή, μάλλον ενδέχεται να δούμε τη Μαρίνα Σάτι. Α, παιδιά, ωραία. Φαντάζεστε. Λαλαλαλαλα. Άρεσε. Σκέφτομαι ότι θα σμουργέται συνέχεια και η Μαρίνα Σάτι. Και η Μαρίνα Σάτι. Φαντάζεσαι. Δώσε λίγο. Αφήσα καταρχάς σήμερα που έλεγε οι Κέτιδες και είναι η συμμετοχή της Μαρίνας Σάτι στην Επίδαυρο. Βεβαίως. Πολύ δυνατό. Και επειδή αναρωτήθηκαν πολλοί, να πούμε ότι στην Επίδαυρο μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένοι ρόλοι σε παραστάσεις που μπορεί. Φυσικά θα μπει στη διαδικασία να παρουσιάσει το The Voice, γιατί έχουμε ακούσει ότι ο Γιώργος Ολιανός δεν θα είναι παρουσιαστής και συζητιούνται διάφορες γυναίκες. Αλλά. Αλλά. Ο Γιώργος Ολιανός έριξε και άλλες βόμβες. Δεν τον προλαβαίνουμε. Χθες στον ημιτελικό. Φυσικά έκανε και το ρεπορτάζ του. Έπεσε δίπλα του. Τυχαία βρέθηκε η Μαρία Ιαντονά. Έκανε. Η οποία έκανε. Έγινε, θα το χαρακτήριζα ως αλληλοπέσιμο αυτό. Αναγιά. Δηλαδή, ο ένας τον άλλο. Και ο άλλος στον άλλο. Δεν το είδατε καλέ. Να. Λοιπόν, αν σου πω τι ακούω αυτή τη στιγμή από το κοντρόλ, δεν θες ακριβώς. Πάντως είσαι πανέμορφη, υπέρλαμπη. Δεν έχεις θέμα με τη δημοσιότητα. Τελευταία συνέντευξη. Διαβάζω όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ τις δικές σου. Πάρα πολύ ωραία να λες. Λοιπόν, θέλω να δώσεις πολλά φιλιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που βρίσκεσαι εδώ στο τελικό. Σίγουρα αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Μου είναι πάρα πολύ οικείο το περιβάλλον. Όπα! Όπα, να τα σκαφάτα! Οικείο το περιβάλλον. Λοιπόν, απλά να πω ότι είδα και εγώ τον τίτλο που έλεγε ότι από το OK που έχει την συνέντευξη και είδε στο εξώφυλλο η Μαρία Αντωνά που είπε ότι εγώ, παιδιά, τη διασκεδάζω τη δημοσιότητα, μ' αρέσει. Είμαι πολύ χαρούμενη αυτή την περίοδο. Δεν κοιμάμαι, σου λέει, από τη χαρά μου αυτό το διάστημα. Ωραίο αυτό. Όταν δεν κοιμόμαστε, παιδιά. Όταν είμαστε ερωτευμένοι. Όταν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα και δεν προλαβαίνουμε. Όταν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, όταν είμαστε ερωτευμένοι και είναι στην αρχή και έχουμε τα. Τα ντουζένια αυτά, τα ωραία, τα φρέσκα. Μην κοιτάτε που πέφτουμε εμείς ντουβάρια σαν τα τούβλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμούνται. Ναι, σαν άντομο. Αποκλειστικά η πρώτη της γραπτή συνέντευξη στο περιοδικό OK. Γραπτή, βέβαια, στον Νίκο Γεωργιάδη φυσικά. Επειδή τα γραπτά μένουν γι' αυτό. Σκρίπτα μάνετ, όπως τα λέτε. Λοιπόν, αποκλειστικά το ρεζουμέ σας έχω κρατήσει μόνο έτσι. Δώσε ζουμάκι στο λαό! Τον Γιώργο τον γνώρισες μετά το Survivor. Τον γνώρισα πριν από 7 χρόνια. Είχα κάνει δοκιμαστικό για το Late Night που παρουσίαζε τότε στον Αντένα. Μάλιστα, με είχε προτείνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τελικά δεν με είχαν επιλέξει, πήραν την Νικολέτα Ράλη. Τι εντύπωση σου είχε κάνει τότε? Ήταν πολύ γρήγορο στο λόγο του. Το δοκιμαστικό εκείνο δεν πρέπει να είχε κρατήσει πάνω από 2 λεπτά. Και εγώ έλεγα, τι έγινε, αυτό ήταν. Ποιο σα έφερε ξανά κοντά? Ένα γεια το λέγαμε πάντα. Ανταλλάσσαμε και ευχές στις γιορτές. Έχεις παραδεχτεί όμως ότι βγαίνετε. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Είναι αυτό που βλέπετε.
Όταν δημοσιεύτηκε η φωτογραφία σας από τη θάλασσα στο okmag.gr, ζορίστηκες? Γιατί να ζοριστώ, είδατε κάτι περίεργο? Απλά δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί σέβομαι πολύ τον Γιώργο. Λέγεται έντονα ότι ετοιμάζεστε να μείνετε μαζί. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Άρα δεν θα είσαι του χρόνου στο πρωινό του Αντένα όπως ακούστηκε? Είχε μια τέτοια ιδέα ο Γιώργος κάποια στιγμή, αλλά δεν θεωρώ ότι θα συμβεί. Δεν έχει συζητηθεί καν, τουλάχιστον για τώρα. Αλήθεια, εκείνο το νηφικό που είχε στην ντουλάπα σου, πού βρίσκεται τώρα? Στη σχεδιάστρια που το έραψε. Α, το ριζουμέ. Το κλείσιμο ήτανε, βάσιμο. Πολύ ωραία συνέντευξη, γιατί ρώτησαν όλα όσα έπρεπε να ρωτήσουν. Ναι, όσα θέλαμε να μάθουμε, έτσι. Και πιστεύω ότι δεν θέλω να σχολιάσω, δίνει μια απάντηση. Βέβαια. Έτσι, πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν γίνεται. Ναι, ναι. Κατά βάθος δίνει μια απάντηση το δεν θέλω να σχολιάσω. Λες, ναι, όχι. Στο δοκιμαστικό, βέβαια, που είχε γίνει τότε, να πούμε ότι η ερώτηση που της είχε κάνει ο Γιώργος Ολιάγκας, που δεν ήξερε βέβαια να απαντήσει η Μαρία, ήταν ποιος είναι ο Κικίλιας. Μα τι είναι αυτό? Πού να ξέρω ποιος είναι? Τι έκανε τον Τάσο Τρίφωνο στη Stevie Queen, γιατί ρώτησε. Τότε λέει προερχόμουν από το Mad TV, πού να ξέρω. Και εγώ πέρασα από εκείνο το δοκιμαστικό, αλλά δεν θυμάμαι να με έχει ρωτήσει για τον Κικίλια. Μήπως ερώτησε για άλλο υπουργό? Δεν θυμάμαι γιατί με ρώτησε. Αλλά θα διαγράψω τη μνήμη τη. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, εσύ τη Μαρία την ξέρεις? Μιλάτε, έχετε ακόμα. Ξέρεις τι, τώρα πλέον μιλάμε με reactions στο Instagram, δηλαδή καρδούλες, φωτίτσες. Γνωρίζοντάς τη, τη βλέπεις σε καλή φάση. Ναι. Είναι σε εξαιρετική. Είναι στα καλύτερά τη, είναι. Δεν τη βλέπεις λάμπη με το ωραίο τη ροζ το φόρμα. Παιδιά, ο έρωτας να κρατάει καλά, ο έρωτας να πηγαίνει έτσι με τα καλοκαίρια μας και η δροσιά να πηγαίνει μαζί, ναι, γιατί και ο έρωτας δροσιά θέλει. Έτσι. Και η σουρωτή έρωτας είναι, κυρίες και κύριοι μου, γιατί μόλις τη δοκιμάσετε θα την ερωτευτείτε. Η σουρωτή πηγάζει από την ομώνυμη ιαματική πηγή σουρωτή και απολαμβάνεται ευχάριστα κάθε στιγμή της ημέρας. Να σας πω ότι είναι εμπλουτισμένη από τη φύση με ωφέλιμα στοιχεία για τον οργανισμό, όπως πυρίτιο, οξυνανθρακικά, μαγνήσιο, ασβέστιο και λίθιο. Δεν περιέχει ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα γλυκαντικά, ούτε θερμίδες. Έχω κάνει και το νύχι σετ, παιδιά, με το pink grape. Εξαιρετικό. Ούτε πόσο επαγγελματίας, σασά. Πόσο επαγγελματίας, σασά. Τι ωραίο. Να σας πω επίσης ότι αυτή η γεύση εδώ μπορεί να καταναλωθεί σκέτη, όπως και όλες οι σουρωτές, ή με τα μοκτέιλ σας, τα κοκτέιλ σας, όπως γουστάρει ο καθένας. Καλωσορίστε τη, λοιπόν, τη σουρωτή στο τραπέζι σας και απολαύστε τα μοναδικά ωφέλη που προσφέρει στον οργανισμό και την ευεξία σας. Επίσης, και δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, την Κυριακή, ναι, κοντοζυγώνει, κληρώνεται πεζό 208 active 1200 κυβικά αξίας 20.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο φεύγει από τα χέρια μας και πιθανότατα έρχεται στα δικά σου. Πρέπει όμως να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Τώρα, για το γούρι, τώρα που μιλάμε 14 και 21. Πρέπει να στείλεις μήνυμα ή να κάνεις κλήση. Ζήτα Α και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Και όπως τώρα στέλνεις τα μηνύματα, μην εκεί που είσαι, γιατί μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με πολύ παλαβό αντιδελτίο. Θα γίνει της μπιλεούζενας που λέει και ο Κλήμης εδώ πέρα. Σώσε και σώσε! Δύση και Ανατολή, αιλιλιλιλιλι, δεν έχουνε γάλι. Για να χορεύεις απάνω εσύ, αιλιλιλιλιλι. Έλα σε μαγικό χαλί, δώσε και λίγο κιθάρα. Κύριοι μου, μας έχει έρθει τρέλα, μας έχει έρθει τη βουρλίγκα, μας έχει έρθει λαλάγκα. Τώρα που έρχεται και ο ιός, δεν ξέρω, είμαστε λίγο, ο λίγον τι, τρομοκρατημένοι. 11.000 κόσμος μολύνθηκε, σου λέει, από τον βραδύποδα. Άραγε, θα φτάσει μέχρι εδώ ο Ροπούτσε. Ας ευχηθούμε πως όχι, για να ολοκληρώσω εγώ αντιδελτίο και μετά βλέπουμε. μετά θα καλυφθούμε, Θοδωρή μου, ε. Μετά, ναι. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως. Ξεκινάει, αρχινάει και γενικότερα θα πορευτούμε με αντιδελτίο. Της τρέλας, της παράνοιας, της ελληνικής πραγματικότητας, των πραγμάτων που κι εσείς μπορεί να είδατε, αλλά δεν τα σκεφτήκατε έτσι. Ή κάποια που δεν είδατε και τσιμπήσαμε εμείς με το δικό μας μάτι. Γιατί έχω μάτια και βλέπω, κυρίες και κύριοι μου. Τα μάτια μου είναι ακριβώς εδώ πίσω από τις κάμερες. Κάθονται τώρα όλα στολισμένα. Κίτρινα, ροζ. Ναι, με κοιτάνε έτσι.
πιστεύουν ότι θα πούν κάτι σημαντικό, αλλά ξέρω πώς θα τους κερδίσω. Σε καλοκαιρινό mood, ο Νίκος ο Ευαγγελάτος. Σφίξαν οι ζέστες, κυρία μου, και γράφει πάνω μας πια. Από τα στοιχεία που είδατε, αντιλαμβάνεστε ποιοι ήταν πάνω στο σκάφος. Ολιγάρχες οι οποίοι προέκυψαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Λεφτά που βγήκαν εύκολα και που είναι και αρκετά αμφίβολα. Λοιπόν, είμαστε το βράδυ που έγιναν όλα αυτά στον κόλπο του Αγίου Νικολάου στην Ήδρα. Ακεί παίρνει το καράβι η αγάπη μας, να βαγίσαμε και οι δυο μας. Απ' αγάπη μας δεν πιστέψαμε ποτέ. Πού σε βάλανε, Νίκο Ευαγγελάτε μου, άνθρωπέ μου? Εγώ εδώ μεταξύ μέχρι να το αντοπίσω έβλεπα τα πεύκα από πίσω. Λέω, πού είναι, πού χάθηκε? Από πού? Κι εγώ, η αλήθεια είναι, εγώ νόμιζα ότι θα βγάλει το θέμα Αντωνά Λιάγκα. Γιατί έτσι όπως είδα το σκάφος, λέω πως πήγε στην Ήδρα, να δει. Οπ! Μπήκε όμως, γιατί σε βάλαμε εμείς, Νίκο μου, θα είσαι παρόν σε όλες τις εξελίξεις. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Όπα, νάτος και στην πλώρη, κυρίες και κύριοι μου. Να τσεκάρει τι ακριβώς γίνεται. Ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι ο Λιάγκας και λέει, Νίκο, τι κάνεις εδώ, ρε? Ήρθα βόλτα. Είναι μαγικά τα γραφικά. Θα παρακαλούσα προσωπική πραγματικά χάρη, αν μας επιτρέπει, μία φορά να πάμε στα γραφικά του να κάνουμε δύο παιχνίδια, έτσι. Ναι. Να τα καταφέρουμε. Όχι ότι δεν έχουμε εδώ καλά γραφικά στο Open Vision, τα παιδιά μας. Μας στήριξαν. Κοίτα τι ωραία που σε βάλαμε κι εμείς εδώ με τα δικά μας γραφικά. Μας έχουν στηρίξει τόσο. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα τι ωραία. Το δίνουμε άμα το θέλετε. Στείλτε το στον άνθρωπο να το έχει, μπορεί να του χρειαστεί για λίγο αργότερα άμα βγει. Μπράβο, σε όλα τα καράβια μπροστά. Εν τω μεταξύ πέθανα που είναι έτσι κουκιδίτσα μέσα στο σκοτάδι στην Ήδρα και λέω από πού θα βγει τώρα, από τα πεύκα. Αν δε, ήτανε πάνω στο καράβι. Παρεπιπτόντως, για να το σοβαρύνω λίγο, αυτό το θέμα της Ήδρας, σοβαρύνω και να το βαρύνω. Αυτό το θέμα της Ήδρας, ρε παιδί μου, να το κρατάς από το 1800 τόσο το δάσος και να καεί στο 2024. Θέλει λίγο το ψάξιμό του. Τα φιλιά μας στην όμορφη Ήδρα και συνεχίζω. Ο Γιώργος δεν είναι αυτό που φαίνεται, δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Έλα που δεν δήλωσε μόνο αυτό όμως. Παρώσουμε λίγο, Γιώργο. Διάβασα μια συνέντευξη της συντρόφου σου. Συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Θα παίξει και στα site τώρα, εντάξει. Όλοι στην πλάτη μου. Όλοι στην πλάτη μου. Λοιπόν, έλα, έλα, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Φτιάξω παλικάρι. Αυτό που ήθελα να πούν όλοι πήγε και το από Ψωμιάδης. Τελειώς, διάβασε μια στιγμή του συντρόφου σου. Άβολο, στενάχωρο. Γιατί και όλοι στην πλάτη μου. Σώπα, ρε παιδί μου, Γιώργο μου, και εσύ έχει σχολιάσει τώρα. Άμα υπάρχει κάτι ερωτικό, θα το σχολιάσει. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό, ρε παιδάκι μου, δεν είναι κακό. Μπορεί να είναι καινούργιο πράγμα, αλλά δεν είναι κακό. Είναι έρωτα. Δεν είναι κακό έρωτα. Και είδε σε Ψωμιάδη, δεν το λυπήθηκε. Κατευθείαν, διάβασα μια συνέντευξη στην τρόφου. Αγία μου. Παναγία μου, να μπει ο άνθρωπος όπως το γράψατε. Πότε θα μπει πάνω ο Ψωμιάδης να ηρεμήσει, να μην μας βγάζει τα άπλυτα στη φόρα ή τουλάχιστον να τα βγάζει στην εκπομπή. Πώς το πάντως να πω κάτι που σημειώνω, ότι αν ήταν παλιό πι Λιάγκας, παλιός Λιάγκας, θα είχε κάνει μεγάλο ντρουντουλούκι. Νι Λάμδα, νέος Λιάγκας, πολύ cool, ε. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ο έρωτας αγάπη μου, λιγάει και βασιλιάδες όπως μου είχε πει και μία γνωστή μου, λιγάει και βασιλιάδες. Η μαμά της Ελένης Μενεγάκη, επειδή με ρώτησε ποια γνωστή. Τα φιλιά. Τα φιλιά στην κυρία Ζέτα, την αγαπημένη μου, πότε θα μας φέρει μια ωραία τυρόπιτα από αυτές που φτιάχνει. Κυρία Παγώνη τώρα, για ακόμη μια φορά, ήταν λαλίστατη. Δηλαδή, δύο άτομα μπορείς να έχεις για να σε ανατινάξουν. Παγώνη Ψωμιάδης. Όχι, δεν ήταν στο Λιάγκα σήμερα, γιατί σήμερα ήταν ο Ψωμιάδης, όπως είδατε. Ήταν όμως τη Δανάη σήμερα. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε. Ελπίζω να μην καλά, έχετε να πείτε ναι. Κάτι και για μας, γιατί στον κύριο Λιάγκα είστε λαλίστατοι και φοβόμαστε κάθε φορά. Τι ξέρετε για μας? Για εσάς και για εσάς ξέρω πολλά. Όχι, μην πείτε τίποτα, κυρία Παγώνη, αλλιώς κρατήστε με ένα δωμάτιο να έρθω. Δεν θα πω τίποτα, δεν θα πω. Γιατί, κυρία Παγώνη, εδώ πείτε. Άφησε, θα τα λέω μόνο στο Λιάγκα. Φαντάζεσαι, αν μου βγάλετε την Παγώνη, μου τα βγάλετε άπλυτα στη φόρα.
Μωρέ. Εκπομπή να τη δώσω. Εγώ δεν έχω, γι' αυτό. Τι είπα, τι γιώτκα, λέ. Μία βάρκα είχαμε και την πούλησε ο μπαμπάς μου. Την έλεγανε Κατερίνα, μάλλον, γι' αυτό. Ακριβά όμως. Ναι, ναι, εντάξει, σκούνα. Ναι, ναι, καλέ, το ξέρω, το είπε ο άνθρωπος. Δεν ήταν δικό του το γιο του το καράβι. Εμένα η σκούνα δικιά μου ήταν, αλλά την πούλησε ο μπαμπάς. Έπρεπε να την κρατήσω κι εγώ αυτή τη σκούνα να βγάζω. Το πρικιό είναι το λιόμενο, είπαμε, το πασοκικό. Δεν μπορώ να τα δίνω όλα και βάρκα και σπίτι. Ας με πάρουν μόνο με το λιόμενο, τέλος πάντων. Καλά, ας έρθει ο γαμπρός και παίρνω και τη βάρκα πίσω. Ένας γείτονας την έχει. Αν γίνεται, κύριε Κώστα, τη βάρκα μας πίσω. Λοιπόν, νερό στη βάρκα μας που λένε και στα τραγούδια. Το σίγουρο είναι, κυρίες και κύριοι μου, ότι γενικότερα οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που λέμε άμεση ψυχαγωγία είναι αυτοί που στα βγάζουν όλα. Και του λέω, θα το πω. Τι είναι, μπόμπα? Και πού να το ξέρω εγώ? Και πού να το ξέρω εγώ ότι είναι μπομπά? Εγώ ξέρω ότι λέω κάτι το οποίο συμβαίνει. Άλλο τώρα αν σκάει το μπομπέτο εκεί που δεν το περιμένεις. Κυρίες και κύριοι μου, σήμερα ο μεγάλος τελικός του Survivor στο Γαλάτσι. Παιδιά, είστε σίγουροι? Ορίσατε, αγαπημένοι μου, να έχουμε μια πολύ όμορφη Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας. Αύριο είναι ο τελικός εδώ στο Sky. Του Σαρβα... Σήμερα είναι. Σήμερα, το ήξερα ότι κάτι θα πάει σωστό. Σήμερα είναι ο τελικός του Survivor. Εγώ που τρέχω να πάρω το σάντουιτς από το λοκάλι. Η Αχριστούλα! Πού είναι η φίλη μου? Θυμάστε όταν κάναμε την Αχριστούλα Ντάνου, τι ωραία που ήταν και η Αχριστούλα. Θα πάει στον τελικό κι αυτή. Δεν μπορώ, άμα δεν γίνουν λίγα σκορδέικα τέτοια, δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ. Για αυτό την αγαπάω. Σ' αγαπάμε, Φέη, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Έχεις και καιρό να σκοντάψεις. Εμένα μου έχει λείψει αυτό το πράγμα. Τον τελευταίο καιρό το πάει κορδόνι. Ενώ 3-4 σκοντάγματα τα είχαμε. Δεν έχεις σκοντάψει τον τελευταίο καιρό, όχι. Μπορεί να περιμένει να σκοντάψει αλλού. Κάτι ξέρω. Ναι. Καλά, βγάλτε Skype παγώνει ψωμιά. Δεν να μας τα πούνε αυτοί, να μην το πάρω πάνω μου το κρίμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, τα φιλιά μας στη Face Κορδά. Σήμερα είναι ο τελικός. Να το δούμε. Εμείς είπαμε, στηρίζουμε το φίλο. Είναι φίλος μου μέσα τώρα, να μην στηρίξω τον Ντάνιελ. Η Άννα μας. Δεν θα ψηφίσουμε. Η Άννα στηρίζει το Φάνη, ναι. Η Άννα στηρίζει το Φάνη. Γιατί σ' αρέσει, Ωραίο. Η κοπέλα έχει βάλει μουλιάζει νύχη στο νυχιάδικο και τη λέω, σ' αρέσει? Και μου λέει, ωραίο παιδί είναι, ναι. ωραίοι όλοι και άξιοι που φτάσανε ως εκεί, δεν είναι και εύκολο. Σου λέει το πιο δύσκολο reality παγκοσμίου. Αν και λένε ότι το έξαθλον λέει που θα έρθει, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι λένε. Αθλητικά. Σωστό κι αυτό, ναι, σωστό κι αυτό. Δεν έχουν κάνει τηλεοπτική σεζόν 23-24, γι' αυτό το λένε. Survivors. Για τα νούμερα του Σουσού μίλησε ο Σταύρος Μπαλάσκας στο ίδιο το Σουσού. Δεν το θέλω αλήθεια. Το αποτέλεσμα καθηλωτικό. Βάντο. Να πηγαίνει καλά η εκπομπή και η εκπομπή σας εχθές δόξα τω πάρα πολύ καλά. Παίρνετε και νούμερα, κύριε Μπαλάσκα, το πρωί. Σας αγαπώ. Όλα καλά. Και σας εκτιμώ πολύ. Όλα καλά. Πάμε λίγο να δούμε το συγκεκριμένο θέμα. Τα πυροτεχνήματα, τι ήτανε? Εμείς τα... Το Skype του Μπαλάσκα έβγαλε τα πυροτεχνήματα από μόνα του. Κάνε δέθημα. Ναι, βάλτε σε παρακαλώ. Βάλε λίγο να δω το δέθημα. Και τα έχω πει εγώ με τα φίλτρα. Προσέχετε. Σας παρακαλώ. Να δω λίγο το φίλτρο που στο τέλος θα πεθάνω. Τρελαίνομαι. Βεβαίως, λέει τα ωραία τα νούμερα. Όλα καλά. Λίγο να δούμε το συγκεκριμένο θέμα. Από μόνος του για τον εαυτό του. Αυτό το είπα. Μπράβο, κύριε Μπαλάσκα. Σου λέει, δεν μου βγάζετε εσείς για τα νούμερα που πήγατε μια χαρά, τα πυροτεχνήματα, θα τα βάλω από μόνος μου, δεν θα σκάσω. Αυτή την ενημέρωση θέλουμε. Αυτή θέλουμε, βεβαίως, την ενημέρωση των πυροτεχνημάτων. Δεν το θέλουμε έτσι απλά. Του τέριαξε όμως το δωρή, ήσουν ένα live και το είπες αυτό. Πώς αντέρατσαν κάτω, πάθανε τουρντούλουκι τα παιδιά, τι να κάνω. Βέβαια. Εγώ θα το κράταγα, θα του λέγα, βάλτε κι άλλο ένα αυτό με τα λουλούδια. Που είναι ωραίο. Μπράβο, κύριε Μπαλάσκα μου. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για την Ανίτα Πάνια στο Next Please. Εντάξει, καταλαβαίνετε περίπου πώς θα πάει το έργο. Τι να έφαγε εκείνος άραγε? Ναι, το τέσσερα. Πώς θα κοιμόσουνα λιγάκι? Όχι, εγώ θα σέβρεπα. Τι έκανες?
Σας βλέπω στην τηλεόραση. Κάθε Σαββατοκύριακο βλέπω την εκπομπή. Έλα, σ' ακούω λίγο κάπως σαν να κοιμώσουν ένα λιγάκι, σαν να την... Όχι. Τι έφαγες το μεσημέρι, αρχηγέ μου, εσύ? Με ενδιαφέρει τι τρώτε, με ενδιαφέρει η διατροφή σας πάρα πολύ. Κοτόπουλο. Και εσύ, ρε φίλε. Γυρνά. Στον Αλανάτα λέω που τρώω αυτό το διάστημα ή τουλάχιστον προσπαθώ, κυρίες και κύριοι μου. Γιατί δια... Άλλη τα ίδια. Εγώ χθες. Το μπουτάκι κιόλας, ε. Πιάσε μπούτι εδώ. Πετσούλα, κριτσανιστή να παίζει φυσαρμόνικα. Και δίπλα η πατάτα, σαν το γιοτ που ξάπλωσε ο Γιώργος Ολιάγκας, τεράστια. Αυτή είναι πατάτα. Άμα η πατάτα δεν είναι βάρκα, δεν έχει ουσία, ρε. Τώρα αυτό, ας πούμε, ρε παιδιά, έτσι όπως καθόμαστε και το κοιτάμε με το συνδυάζουμε. Βάλουμε και μια λυφή από δίπλα, βάλω μια ουγγαρέζα, τι θέλετε. Μαγιονέζα. Φέτα, ε. Φέτα, ξέρω, το μικρό, το κεφάλι. Όχι φέτα, σου φαίνεται μπανάλ, στη Σάμμο, τι τρώτε, μπρι. Και γνωστό αναψυκτικό, να σου πω εγώ τι έχει να γίνει εδώ πέρα τώρα. Ψωμί, βέβαια, βέβαια ψωμί. Θα μου πεις πατάτα με ψωμί. Θα σου πω, αστειεύεσαι, σε εμάς μιλάς. Θα μου πεις, θα συνδυάσω εγώ υδατάθρακα με υδατάθρακα, είναι κόλπο. Για να ξεγελάει ένας υδατάθρακα στον άλλο. Ξέρω εγώ τι κάνω. Γιατί άμα είναι να τα βγάζετε, φέρτε τα κιόλας. Τι μου το κάνετε AI εδώ πέρα. Δεν είναι το κοτόπουλο διατροφικό. Πρωτεΐνη. Είναι, ναι, αρκεί να μην φας όλο το κοτέτι, σωστό. Κυρίες και κύριοι μου, για την ευζοία μίλησε ο αγαπημένος μου Γρηγόρης Αρναού, το γνωστό Tonight Show. Η γυμναστική βέβαια απορρίπτεται. Φέτος αυτό το παιχνίδι δεν το παίξαμε σχεδόν καθόλου. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ταλαιπωρείτε από μια μικρή θλάση, θα το πω αυτό. Όχι μικρή, κοιτάξτε είναι και του βαθμού. Πού την έπαιγε, λίγο σε παρακαλώ να το δούμε εδώ, κοιτάξτε λίγο. Θλάση. Θλάση. Κάτι που δεν έχει ταλαιπωρήσει ποτέ εμένα. Γιατί δεν γυμνάζομαι. Άρα δεν με ταλαιπωρούν. Εγώ επειδή γυμνάζομαι λοιπόν, έπαθα έτσι από το πουθενά θλάση σχεδόν τρίτου βαθμού. Αυτά παθαίνετε. Τώρα... Σας λέω, χαλαρώστε, μην γυμνάζεστε, φάτε. Χαλαρώστε, καθίστε στον καναπέ, δεν στην μπορεί να πάθεις. Γυμνάζεσαι, κύριε. Κυρία μου, θλάση. Δεν μπορεί να περπατήσει, να κάτσει όρθια. Ενώ εγώ, ευθυτενής. Εγώ όταν έπαιζα τον μπάσκετ δεν έπαθα τη χοντρομαλάκινηση επιγονατίδας. Τώρα με βλέπεις, νταμάρι. Βέβαια, Γρηγόρη μου, θα σου πω, εμείς στο γυμνασμό θα μας έρθουν όλα μαζεμένα. Και θλάσεις και μάσεις και τέτοια. Αλλά δεν έχει να λέει. Η δέντορέτα εδώ μεταξύ, φιλινάδα μου. Φετών, αλλού. Το γορίτσι μου αλλού. Μιλάμε, έχει γίνει πιο φέτα και από τις φέτες. Άμα τη βλέπω όμως λισομανάει, παιδιά, Σαββατοκύριακο, δεν κάθεται πως καθόμαστε εμείς και λες. Θα φάω, ναι. Άννα πήγες εσύ ξανά γυμναστήριο από τη μία φορά που σε είδαμε βίντεο. Και. Από τότε δεν ξανασκώθηκε από την καρέκλα. Τι, Άννα. Να. Μία φορά πήγες. Ξαναπήγες. Πήγα άλλη μία. Και. Τα κοιτούσα, ωραία ήταν. Εντάξει. Τρίτη όχι, να φανταστώ, τα είδαμε τώρα τα όργανα. Τώρα εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Τρίτη, δύο φορές είναι. Α, περπατάσω μου, κοίτα. Δώστε. Έλα. Εγώ δεν έχω πάθει θλάση όμως. Γι' αυτό ακούω το Γρηγόρη, δεν γυμνάζομαι. Ακούει το Γρηγόρη το κορίτσι. Άλλωστε υπάρχουν πολλά είδη γυμναστικής. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις γυμναστήριο. Σωστό. Γυμνάζουμε και μασιά, αλλά γυμνάζουμε και το κορμί μπορεί να γυμναστεί αλλιώς. Αερόβια. 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 Πώς θα το κάψουμε το κοτόπουλο. Τέλος πάντων. Τι. Εσύ και ο Σαράντος, αγάπη μου, εσείς βαστάτε θερμοπύλες. Εσείς. Εσύ, ο Σαράντος και η Αναστασία Γιούσεφ, όπως είπαμε, που στη δεύτερη μέρα γίνεται το νεύρο της κορδόνη. Γίνεται κορδόνη το νεύρο της. Λοιπόν, εσείς. Εντάξει. Α, ναι. Αυτό πρέπει να εννοώ. Γιατί για τη σεξουαλική ζωή της Τζέι Λο μίλησε ο Γιώργος Σατσίδης στο Happy Day. Και τελικά η Day μας έγινε happy. Η γυναίκα αυτή άλλαζε τα σεντόνια δύο φορές τη μέρα. Αυτό το έχω μάθει μέσα από το σπίτι της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είχε έντονη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι είναι έντονη σεξουαλική ζωή. Είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει. Είναι περίεργη και υδρώνε και ήθελε. Καλά, άκου, αυτό μου κάνει και λίγο. Είμαι περίεργη και υδρώνω. Και επειδή έχω 100 ανθρώπους που πληρώνω, αλλάξτε μου τα σεντόνια. Αλλά σου κάνει και ότι περνάω και καλά τη ζωή μου.
J-Lo, δεν μας... Αν μας ακούει ο flower designer που της στόλιζε την κρεβατοκάμαρα και τώρα μένει στη Λαμία ο άνθρωπος, να μας στείλει, όντως ερχόταν αυτή, εσύ έβαζες λουλούδια, αυτή άλλαζες εντόνια. Επίσης, ότι αλλάζεις δύο φορές τις εντόνια, όντως έχει δίκιο στα Ματίνα. Μπορεί να είναι επειδή είναι υποχόνδρια. Όχι σόν και ντε ότι τρώει τα λυσακά. Γιατί κάθε φορά αλλάζουμε σεντόνια. Ναι. Άσε με καλέ που καταλαβαίνω. Εσύ με το 40 τα ξέρετε αυτά. Πόσο συχνά αλλάζεις εντόνια, Κώστα? Every day. Ο Κώστας μας αλλάζει σεντόνια κάθε μέρα. Παιδιά, πόσο συχνά αλλάζετε σεντόνια? Μια φορά την εβδομάδα η Άννα μας. Μπράβο, θα το εκτιμήσει ο κύριος Καραγιάννης. Μπράβο, Άννα μου. Εσείς πόσο συχνά αλλάζετε? Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία κάθε μέρα ακούω από την ομάδα. Δεν πάω πουθενά, Κατερίνα. Εδώ γίνεται ο έρωτας και εμείς κοιμόμαστε. Σωστό και αυτό. Φεύγω, ναι, γιατί τους βλέπω πολύ αγριεμένους. Έρχεται και ο ιός επικίνδυνος, να ξέρουμε να φυλαγόμαστε. Ερώτημα κόλαφο στο τσέις, κυρίες και κύριοι μου. Τι συμβαίνει στα τηλεπαιχνίδια πια? Να δούμε το βίντεο χωριό μου, χωριουδάκι μου. Λοιπόν, ψάχνω και βρίσκω αυτή τη στιγμή το χάρτη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Βουτσαρά, στην Αλκαδία, έτσι, ναι. Σελτσάνα δίπλα, βρίσκομαι Βουτσαρά, φεύγω, ψάχνω να βρω τον Πάπαρη. Δεν φαίνεται ο Πάπαρης ορατός. Έλα, τα βρήκες, έλα, Αντώνη, έλα. Συγγνώμη, δεν φορά μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Ορίστε. Λοιπόν, μπράβο, παιδιά, εδώ, παιδιά. Επί της αποδείξεως και τέτοιο, και τα λοιπά. Εδώ είσαστε. Εδώ είσαι, το βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε εδώ το χωριό Πάπαρης και έρχεται δίπλα, εδώ πέρα, και είναι η Μεγαλόπολη και παρακάτω ο Βουτσαράς. Βεβαίως. Όπως μας είπανε βέβαια, και θέλω αν μας ακούνε κάτοικοι για να επικοινωνήσουν μαζί μας, ο Πάπαρης είναι, λέει, μεγαλύτερος από τον Βουτσαρά, που εμένα σαν όνομα θα έλεγα ότι ο Βουτσαράς είναι το κεφαλοχώρι. Έτσι. Ναι. Αλλά τελικά... Το ένα είναι εύκολα και φυσικό. Ναι. Μπράβο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Φίλιππος, ο νεοσύλλεκτος. Διότι το Βουτσαράς είναι έτσι κολακευτικό. Δηλαδή, ο Πάπαρης. Όλα. Ναι. Θέλω να, να κλείσουμε, μόνο... πάμε. Όχι. Θέλω να σας πω ότι ο Πάπαρης έχει υψόμετρο 670 μέτρα. Όπα, τα χιονίζει, δηλαδή ψηλά. Μπράβο, άρα μπορείς να φτιάξεις ένα πείμα. Ψηλά στον. Σου κόβεται η αναπνοή. 670 μέτρα στον Πάπαρη. Κόβει την αναπνοή, δεν είναι άστια. Ο Βουτσαράς ή ο Πάπαρης έχει 670. Ο Πάπαρης. Ναι. Άρα μπορείς να πεις, αγναντεύοντας από τον Πάπαρη το Βουτσαρά. Πάπαρη το λόφο. Μπράβο, κάνω το πείμα, ελεύθερο. Αγναντεύοντας από τον Πάπαρη το Βουτσαρά, ανακάλυψα το μεγαλείο σου, Πελοπόννησο. Τέλεια. Ναι! Θες να πεις πείμα? Όχι, σεντόνια να αλλάξεις. Κοπέλα έχει release the Kraken. Πάμε παρακάτω, φιλιά στο Βουτσαρά και στον Πάπαρη. Και παίκτρια στον εκατομμυριούχο, μου πείτε ότι και είχε χωριά. Κατάφερε το ακατόρθωτο. Η παρουσία της ήταν τόσο διακριτική που δεν υπήρχε στην κυριολεξία. Πρώτη φορά με βλέπετε έτσι. Δείτε απέναντι την καρέκλα. Αν παρακολουθήσατε το προηγούμενο επεισόδιο, ήταν εδώ η κυρία Μαρία Κουκούλη. Η κοπέλα πολύ διαβασμένη, πολύ καλή, κειμενογράφος, αυτά. Είχε ένα πρόβλημα με τη μνήμη, δεν θυμάται τίποτα. Και της είπα φεύγοντας, να ξανάρθεις. Μου λέει, δεν θα ξεχνάω. Όχι ακόμα, όχι ακόμα, ναι. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνετε, πώς είστε, εσείς καλά είστε? Πάρα πολύ καλά. Ήρθε! Έλα βρε, κορίτσι. Μάλιστα την αναλάβω εγώ, ας μην πέσει κιόλας. Εδώ. Α, τα στρατούλα. Τι ώρα το σκέφτηκες λίγο πριν... Να σου είπα, δεν θα ξεχάσω, δεν το ξεχνάω αυτό, απλά εντάξει. Εκεί αγχώθηκα, μήπως ότι θα το ξεχάσεις. Την βλέπω, την είδα την κοπέλα, η οποία και μια φίλη Μαρίνα που την αναφέρει στη συνέχεια. Πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω, συνεχίζει. Εσείς που είστε έτσι. Νομίζω πήγε καλά. Έφτασε τα 10.000, αν δεν κάνω λάθος. Μα πώς ξέχασες ότι είσαι να πας στον εκατομμυριούχο, ρε παιδάκι. Και έλεγε, τι έχω.
Ναι, που προλαβαίνεις, λέει η κοπέλα από πάνω. Τι είναι. Βγες τα πέστα ανοιχτά εδώ πέρα κάτω. Κάνε την παγόνη και τον ψωμιάδι. Βγες! Βγες και πέστα. Τι είναι που προλαβαίνω. Τα βλέπω όλα, αγάπη μου. Όλα τα βλέπω. Τι να κάνω. Ναι, το αγόρι μου, έτσι. Χωρίς λόγο να στείλω τα φιλιά μου στο Θέμη Μάλι, έτσι και το χειροκρότημά μας. Έλα! Έλα, δύο και σήμερα! Τα φιλιά μας. Ναι, τα βλέπω όλα, γιατί μου έκανε εντύπωση η κοπέλα αυτή. Πήγαινε ωραία τις απαντήσεις. Όπως είχα δει πριν και τον Παπαρή και τον Μαλλιόραβο. Δεν τα δούμε. Δεν τα δούμε. Είδα, α, ήθελα να το πω αυτό πριν και το ξέχασα. Είναι ο Πάπαρης, ο Βουτσαράς και ο Μαλλιαρός. Πιο ψηλά είναι. Δεν ξέρω που πέφτει στο χάρτη, ψαχτείτε. Α, πιο χαμηλά πρέπει να είναι ο Μαλλιαρός λογικά. Γιατί βλέποντας το χάρτη λες Πάπαρης. Ναι. Θα μου πείτε, είστε πρώτη δημοτικού και θα σου πω ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λοιπόν. Αφοπλιστική στη συνέντευξή της η Χρύσα Ρόπα, Χρυσουλίτσα μου φιλιά, στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον. Για δες κι εσύ. Τι χαρά είναι αυτή, τι χαρά είναι αυτή. Τι ωραίες αγκαλιές, τι ωραίες αγκαλιές. Καλώς την άνοιξε, εσύ ντομάτες με τύρι. Ντομάτες με τύρι τρώω κι εγώ, εσύ ντομάτες με τύρι και ψάχνω να βρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Πάρα πολύ. Και εμείς. Εμείς πάρα πολύ. Δηλαδή πώς να σου πω, και φαίνεσαι ότι είσαι στα πάρα πολύ καλά σου. Ναι. Ε. Ε, κοίταξε, είναι και θέμα υποκριτικής. Αγαπημένη μου Χρυσούλα που το λέει συνέχεια αυτό, γιατί και την άλλη φορά που είχε κάνει τη ζέτα σου λέει είναι και θέμα υποκριτικής. Είμαι, λέει, φαίνεσαι στα πολύ καλά σου, που λέει είναι πιο χαλή από ποτέ. Αλλά αγαπάμε Χρυσούλα, αγαπάμε Χρυσαρόπα. Θα κάνει κάτι τώρα η Χρύσα, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να τη δω. Θα είναι στην Τζέλα, βεβαίως, και στην Τζέλα Δελαφράγκα. Είναι μέσα. Βεβαίως, έκανα ένα γκέστ εγώ. Μαζί με την Πινελόπη Τσούλη. Μία γειτόνισσα κουτσομπόλα. Τι θα έκανα εγώ, τη Μαρία Κάλλας. Όπως καταλαβαίνεις, με βάλανε εκεί. Έρχεται κι αυτό με ρε Παπαθανασίου, η Τζέλα Δελαφράγκα. Καλά, θα έχει πολύ κόσμο μέσα. Είχαμε πάει μαζί σε τάκι με την αγαπημένη μου Πινελόπη Τσούλη που τη στέλνω τα φιλιά μου. Ποιος είναι ο καλύτερος παρουσιαστής κατά την Ελένη Βουλγαράκη. Την Ελένη Βουλγαράκη εννοούμε που κάπτε στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, έτσι. Οχ, για να δω. Είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, όπως είπες το πρωί, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ή το είπες για να τον γλύψεις. Καλά, κοίτα, στο ραδιόφωνο λέω ότι είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος, στην τηλεόραση όμως λέω ότι είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Ψέματα παντού. Όχι, Γιώργο μου, είσαι ο νούμερο ένα. Άστα, όλες ψέματα λέτε. Ψέματα όλες. Ναι, ναι, ναι. Πες μου το καλύτερο ψέμα, πάντα δυνατά σου στο τέρμα. Σε γελάσεις το μυαλό, το χανάκι σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πως σε χάνω, τον ανόητο να κάνω. Ήμουνος κύριε και κύριοι μου. Μπαίνει κοπέλα. Έλα, σηκώστε φόρεμα και πείτε μου. Εσύ Κατερίνα μου, ποιον θεωρείς τον καλύτερο άντρα παρουσιαστή? Το James Corden. Σε Έλληνα. Σε Έλληνα. Ναι. Σε Έλληνα δεν τρώω γιατί μου πέφτουνε βαριά. Ήρθε να μου κάνει συνέντευξη. Πες το! Αυτό ήταν το τέλος. Ναι, να κηρυχθεί και επίσημα. Νομίζω ότι μετά από αυτό με τα Σέλινα δεν έχει κάτι άλλο. Έχουμε πιάσει πια το μάτο. Λοιπόν, εντάξει, να πει η κοπέλα. Στο ραδιόφωνο είπε το Φάνη Λαμπρόπουλο γιατί είναι μαζί. Στην τηλεόραση είπε το Γιώργο Λιάγκα, όπως είπε και ο ίδιος, ψέματα. Όλες ψέματα. Όχι, Γιώργο μου. Υπάρχει και αυτή η μία που πάντα λέει την αλήθεια. Το πιάσαμε όλοι. Τα ονόματα, ναι, για την αρχηγία του Πασόκ ανακοινώθηκαν πού αλλού. Στην κοινωνία ώρα Μέγκα. Εδώ έχει φουντώσει και η μάχη στο Πασόκ εκεί πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να θυμάστε, Ανδρουλάκης, Δούκας και Γερουλάνος. Και όλοι Χασαπόπουλος. Υπόλοιποι... Το Χασαπόπουλος του περνάς. Παιδιά, εγώ σας λέω, ο Χασαπόπουλος πρέπει να αναλάβει την προεδρία του Πασόκ. Την προεδρία του Πασόκ. Ναι. Ο κύριος Δούκας σας μείνει στη Δημαρχία, έρχεστε κοντροχτεπηθείς με τον Ανδρουλάκη. Θα μπορούσες να είσαι σε ένα debate. Και με τους τέσσερις, να πάω και στο debate και να απαντήσω. Ανδρουλάκη. Είναι πολιτική ρεση. Και εσύ είσαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι, δεν τα καταφέρεις. Τι είναι αυτό. Αυτό μου αρέσει εμένα. Και που κάνω τα κουρασανάκια. Πολύ ωραίος είσαι. Με το ταούρι και με το ζουρνά, καλημέρα ήλιε καλά.
Γιατί και γυναίκα δεν έπαιρνε δηλαδή για την αρχηγία. Τι. Τώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Τζόρνταν, προχώρα. Σε θέλει όλη η χώρα. Βάλαμε και το ξένο για να το έχεις και διεθνές το σύνθημα, μα θες. Ιορδάνη μου, και εννοείται. Δεν ξέρεις εσύ οικονομικά, δεν ξέρεις εσύ, τα πάντα ξέρεις, Ιορδάνη μου. Δεν είσαι κανένας δημοσιογράφος που είσαι μυρωδιάς. Είσαι άνθρωπος που τα γνωρίζεις. Και γιατί να μην βάλεις. Άρα, οι υποψήφοι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούγεται, ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος και οι δύο γνωστοί μας. Και ποιον άλλο είπε. Είπε και άλλο, Κατερίνα. Όχι. Το Γερουλάνο. Α, και ο κύριος Γερουλάνος. Όλοι γνωστοί μας, όλοι γνωστοί μας. Καλ... Μα όμως θα παίξει αυτό το σενάριο, πιστεύετε. Ιορδάνη, καλύτερα. Ορίστε. Εμείς ψηφίζουμε Ιορδάνη εν τέλει. Ιορδάνη ποταμέ. Σε θέλουμε. Ιορδάνη ποταμέ. Τι την κάναμε την εκστρατεία τζάμπα και σε αυτό θα πάμε τζάμπα, τέλος πάντων. Νέα καλοκαιρινή επιτυχία από την Αναστασία σε συνεργασία με την ΕΝΗΣΑ. Η επιτυχία έφτασε και στην ενημέρωση. Συγγνώμη. Πιάσε με και ξανακόλλησέ με, λέει. Πιάσε με και. Εμείς γιατί γράφουμε εδώ, σπάσε με και ξανακόλλησέ με. Δεν τα άκουσε καλά ο Θωμάκος. Τι? Το πρώτο κουπλέ λέει, λέει, σπάσε με και ξανακόλλησέ με. Ενώ λοιπόν, τώρα λέει, πιάσε με και ξαναφίλησέ με, λέει τώρα, Χρήστο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σε παρακαλώ, ξανά από την αρχή. Και ξαναδώσε, σε παρακαλώ, το βίντεο τώρα. Yeah, τώρα, γιατί είναι βουκολικό και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τι? Με τα τρακτέρ του, πάρα πολύ με τα χειρά του. Πόσο με το... καιρό έχω να πω εγώ ότι μ' αρέσει τραγούδι. Είδες, από χθες το είχαμε. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Να... με το Τζούρνο να πηγαίνουν έτσι και εμείς να μην βάλουμε την έννοια. Καταρχάς να πω ότι τα κορίτσια σκίζουν αυτή τη στιγμή είναι. Ορίστε. Θες να κάνουμε μαζί τραγούδι. Να κάνουμε. Τι? Δεν είναι και ντουέτο μας ταιριάζει. Τι θέτε? Αλλά έχω μια απορία. Ναι. Γιατί θέλουν όλοι να κάνουν ενημέρωση ενώ παίζουν ψυχαγωγία στο τέλος. Και γιατί όσοι κάνουν ψυχαγωγία θέλουν να κάνουν ενημέρωση. Ιδού η απορία. Και εν τέλει. Ποιος θα κάνει ενημέρωση και ποιος ψυχαγωγία. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιος εξαφάνισε τον Τζόνα Βλακιώτη. Γιατί αυτή είναι πια η τηλεόραση. Να σας πω και κάτι. Ό,τι κάνει κέφι ο καθένας να το κάνει. Αρκεί να το θέλει, να το γουστάρει και να το διαβάζει. Γιατί η ενημέρωση θέλει και το διάβασμά της, αγάπη μου. Το θέλει. Θα μου πεις δεν θέλει ψυχαγωγία. Μωρέ, αν θέλει, λέει. Μη σας πω ότι μερικές φορές ο χειρισμός στην ψυχαγωγία μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολες από την ενημέρωση. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ. Σκέψεις μιας παραλόγης κατάστασης. Ενδέκατη στις 10 εντολές μόλις προσθέθηκε από το breakfast. Μπορεί μήπως δεν έπρεπε να υποθούν εκεί αυτά. Πάμε στην αγαπημένη ηθοποιό, την Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία την μας λέει τώρα αν υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει εκπομπή με το σύζυγό της, το Μάνο τον Νιφλή, για τα νούμερα τηλεθέασης, αν την επηρεάζουν και τα κοιτάζει. Τι μας λέει. Και μάλιστα μας αποκαλύπτει όχι αν θα κάνει εκπομπή, τι είδους εκπομπή ακριβώς θέλει να κάνει με το σύζυγό της, το Μάνο Νιφλή, που είναι χρόνια δημοσιογράφος. Πήγα λοιπόν στο σπίτι της. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Τίποτα, τίποτα, κάτι δικά μου, φωνές. Εμείς, άρε Μιχάλη, τα έχεις πει όλα. Συγγνώμη, τι εννοεί μην πας, μην πας, μην το κάνεις, καταλάβατε. Με το σύντροφο. Παράλληλα τα νέα σου. Σαν να της είπε ότι... Ανανεώσανε βέβαια τα παιδιά, γιατί πάνε πολύ καλά και μπράβο στα παιδιά. Βεβαίως. Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι. Αλλά σου λέει η άλλη, επειδή το έχω ζήσει το πικρό, το καταήφι, μην πας, κορίτσι μου, μην πας. Αν και νομίζω ότι μια χαρά περνάει εκεί το ζεύγος. Και μετά και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και εγώ που συνάντησα τον Αιτιοκλή. Ναι, καλέ! Μια χαρά περνάει. Δεν έχουν περάσει όμως όλα τα ζεύγη καλά, αν θυμηθούμε στην ελληνική τηλεόραση. Έχουν περάσει κάποια δύσκολα. Και κάποια ξεκινήσανε ζεύγη, μετά γίνανε μονάδες. Όλα. Άσχημα. Ναι. Σωστά, σωστά, Κατερίνα. Άστα, δεν πειράζει. Πάντως, άμα εγώ αγαπώ και Μάνο Νιφλή και Ελισάβετ Μουτάφη, θα έχει το ενδιαφέρον του. Παιδιά, να το, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα στην ελληνική τηλεόραση. Μη σας πω ότι κυρίως το πείδημα. Μυθοπλασία για την Δανάη Μπάρκα τη νέα χρονιά ζητάει η ίδια. Προσοχή στα καλώδια. Να χαιρόμαστε τη Μαρία μας. Να τη χαιρόμαστε.
κόλληση κάμπ. Συγγνώμη, είχε μπερθεί το καλωδιάκι. Παιδιά, εδώ πρέπει να γυρίσουμε μυθοπλασία. Δεν είμαστε για εκπομπή εμείς. Εμείς είμαστε για σιριαλάκι κανονικό. Και σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους στίχους, καρδιές ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους, συνέχεια ζαλίζω. Για σένα υπάρχω και ζω. Αχ, Μαρία, 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 Μαράκι, Μαριό. Συμβαίνουν αυτά, μα συμβαίνουν και εδώ πέρα. Έχουμε παιδιά από ότι... Εντάξει, θα πρέπει να θυμηθώ από τις πρώτες συνεντεύξεις. Θυμάστε εδώ, το Δωρή Μίγελα, που φεύγαν κάτι τραπεζάκια. Αλλά λέγαμε ότι είναι για το εφέ. Μπαίνει ο καλεσμένος, άμα δεν πέσει και δύο πιάτα και ένα τραπέζι, ποια η ουσία δηλαδή. Να μην κάνουμε λίγο ντόρο. Αυτά είναι και τα ωραία που σου μένουν. Και γενικότερα δηλαδή στη σεζόν ξεκινάς και λες πω θα θυμάμαι αυτό το άσχημο, θα θυμάμαι αυτό το άσχημο και τελικά που καταλήγεις μόνο τα ωραία θυμάσαι. Εμείς ωραία δεν περάσαμε. Εγώ αγάπη μου είμαι το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Τι να πρωτοθυμηθώ. Έχουμε ένα τέρμινο, δεύτερο τέρμινο θα τα πούμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε να θυμηθούμε. Ναι, το λουλούδι που έπεσε από μόνο του, από δική του προβλήματα. Δεν θα κάνουμε λίγο, δεν θα κάνουμε λίγο ανασκόπησης. Έτσι για τη λιγούρα. Έχουμε και πολλά να δείξουμε. Ακόμα ένα πρωί που ο Δήμος Βρίκιος βάζει τέλος στις φήμες και με ένα καθαρά ενημερωτικό ρεπορτάζ μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Γιώργο Λιάγκα. Γιώργο. Άκου Γιώργο μου, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθείς. Ναι. Αυτή που είναι δίπλα μου, όχι η Τίνα, η άλλη. Δηλαδή η άλλη, αυτούτη εδώ, θα δικαιωθεί. Και εσύ θα την πατήσει. Όχι. Δεν του λες τέτοια. Θα τραγουδήσει ο Αργυρός. Mm. Και όχι μόνος του. Με τη Σάντι. Με τη Σάντι. Με τη Μαρίνα Σάντι. Με τη Μαρίνα Σάντι. Που... Λοιπόν, έτσι και θα ψάχνει τη Σάντι και δεν θα τη βρει. Που εξαιτίας αυτού του θέματος έγινα μήλος με τον Λιάγκα, θα πρέπει ο Λιάγκας από μια ξαπλώστρα στην Τίνο, στον Πόρο που θα είναι με τη Μαρία ή χωρίς, να βγει και να μου πει στα ματίνα μου τον Γαλάτιο Σαλέμ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Άρα, στο γάμο σου λέει, θα τραγουδήσει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Μαρίνα Ισάτη, ε. Αυτό είναι καλά, δεν είναι γάμο. Άρα δύο κριτές, ναι, και που είναι και επί... Άκου πώς συνδέονται όλα. Που ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν κριτής στο Voice και τώρα λένε ότι στη θέση του θα πάει η Μαρίνα Ισάτη. Τι κρύβουνε πίσω από την πλάτη μας, τι σχέδια είναι αυτά, περιοχή 51 με τους εξωγήινους, τι έχει συμβεί. Ο Αργυρός του χρόνου Eurovision. Τα ακούσατε τι έβγαλε το πηγάδι των ευχών. Άρα σου λέει ο Αργυρός του χρόνου Eurovision. Τι να μου πει ο Ανανάς. Τι... Α, ο αεράκι ακούω. Ναι. Μάλλον είναι από το νησί που φεύγω την Παρασκευή. Μήπως είναι ο μικρός για τη μεταγραφή. Για να δω. Βουβό, θα πάρω το 0. Έχει χιόνια. Κυρίες μου και κύριοι, εδώ θα έχουμε χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων. Μπιχτάρα τάπα στον αέρα της Κατκέν από την ίδια. Πού να πηγαίνει άραγε. Αξίζουν τα καλύτερα. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε και για τον βαθμισμένο ρόλο. Και τώρα από όσο γνωρίζω και υπάρχει και ένα τσικ αναβάθμιση και στο κομμάτι το. Αν και δεν μας αρέσει να μιλάμε για τα οικονομικά. Παιδιά, μιλάμε όλη μέρα για λεφτά. Έχει δίκιο. Για τα σκάφη των άλλων. Δηλαδή νομίζω ότι σε όλες τις εκπομπές πια κάνεις ένα ζάπινγκ, όχι μόνο ναι. Εμείς. Είναι τέλος του μήνα και μιλάμε... έχω το μυαλό μου τώρα το. Κατερίνα μου, συγγνώμη. Εμείς για ξαπλώστρες μιλήσαμε, για σκάφη μιλάνε άλλοι. Πώς είναι τα λεφτά, γιατί τα ξέρουμε όλα, κυρίες και κύριοι μου. Και το Σοκράτη θα τραγουδήσουμε και την Τζούλια θα την τραγουδήσουμε. Τι να κάνουμε. Εδώ τα παιδιά ξέρουν και την ετικέτα απ' έξω από το CD. Δεν θα τρελαθώ εγώ. Ναι. Ξέρετε όλο και το κουπλέ. Ναι, γυναικεία ψυχολογία δεν αντέχει τη δυστυχία, λέει. Πού θα τρελαθώ εγώ εδώ μέσα. Είναι ύμνος, τα ακούτε εδώ εσείς. Έρχομαι μετά γιατί εδώ θα τρελαθώ εδώ πέρα.
Γιατί εμείς δεν έχουμε εδώ. Αν και ταιριάζει, στόχος είναι τα λεφτά εκεί που θα πάω, αλλά είναι και για καλό σκοπό να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σε λίγο όμως, αγάπη μου, εμείς θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Νερό το τραγούδι της Τζούλιας. Πάμε τώρα σε κάτι πιο hard, γιατί για τα νούμερα τα δικά της μίλησε η Φέη Σκορδά. Ποιος τη ρώτησε, καλέ, για να δούμε. Καλημέρα, είναι, είσαι ευχαριστημένος από τα νούμερα φέτος. Εσύ τι είσαι, δεν είμαι. Γέρο, κάθε πρωί και μου νεράω πάνω στο καναπέ. Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάνετε φέτος. Εγώ απόλυτα. Είχε μια δόση ηρωνίας η ερώτηση. Οκ. Ξυπνάω στην επόμενη ερώτηση. Ξυπνάω κάθε πρωί και ανοίγω σαμπάνιες και λέω «Ουάου, και σήμερα τα καταφέρομαι». Τέλει το νούμερο ένα, το δύο κι αν πάει. Όλοι μα έχει με μένα, γι' αυτό ξενυχτάει με το νούμερο ένα. Με το νούμερο ένα είμαστε εδώ. Πραγματικά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τη νούμερα και νούμερο ένα και πρώτη φορά που δύο κολοσσοί συνεργάζονται για να μας αλλάξουν τη ζωή μας. Έτσι. Είστε το νούμερο ένα. Είμαστε. Δεν είμαστε εμείς το νούμερο ένα, θα γίνετε εσείς το νούμερο ένα. Αυτό θέλουμε. Καταρχήν θέλουμε να σου πούμε το εξής. Ότι σήμερα ρίχνει αυλαία το project για καλοκαίρι. Όσοι δηλώσετε συμμετοχή, σήμερα τελευταία φορά μπαίνετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης για τα πολλά κιλά. Δηλαδή, δεν θα το ξαναδείτε μέσα στο καλοκαίρι, θα έρθουμε το Σεπτέμβρη στις εκπομπές να φέρουμε αυτούς που πήραν το έπαθλο. Γι' αυτό, αν θες, βέβαια, εμείς δίνουμε τώρα την ευκαιρία για τελευταία μέρα σήμερα στον κόσμο να δηλώσει συμμετοχή μαζί μας. Με DZNS και Bodyline στα πρότυπα κέντρα διαχείρισης βάρους, ότι θα φτάσουμε μαζί στο στόχο, θα χάσει 30, 40, 50 κιλά και θα επιβραβευτεί με έως 5.000 ευρώ μετρητά χωρίς κλήρωση. Ισχύει για τελευταία φορά σήμερα προφθινοπόρου. Βέβαια, αρκεί να πάρουν τηλέφωνο στο 801-11-45-045, μέσα από την εκπομπή μέχρι και το τέλος της εκπομπής αυστηρά. Όχι μέσα από τα καταστήματα, μόνο μέσα από εδώ, μόνο μέσα από αυτό το τηλέφωνο. Κλείνετε θέση και πραγματικά, Κατερίνα, θα αλλάξει η ζωή τους. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για 10 κιλά και πάω στην παραλία. Εδώ μιλάμε για 50 κιλά, μπορεί και παραπάνω. Έχουμε δημιουργήσει τα Bodyline και τα Medizenes μαζί ένα πρόγραμμα το οποίο απαρτίζεται από πολυτεχνολογία. Ό,τι υπάρχει στη φαρέτρα του Bodyline και του Medizenes είναι όλα στη διάθεσή σας. Μιλάμε για κρυολιπόλυση. Ό,τι υπάρχει στη τεχνολογία είναι στη διάθεσή τους. Φοβερό. Και η ομάδα, έτσι. Και η ομαδάρα σας. Η ομαδάρα σας. Οι ομαδάρες μας. Και τους κατευθύνει διατροφολογικά. Ακριβώς. Εκπαιδεύονται οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να πεινάσετε, μην ανησυχείτε. Εκπαιδευόμαστε να τρώμε σωστά. Χάνουμε κιλά χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτό μας λένε, Κατερίνα. Ότι δεν έχω καταλάβει πώς έφυγαν τα πρώτα 10 κιλά. Δεν υποφέρω, δεν είμαι πεσμένος. Που είναι πολλά κιλά. Μιλάμε για ένα μερίδα κόσμου, η οποία έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Έχει απογοητευθεί. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν έχω καμία ελπίδα. Έχεις ελπίδα, γιατί εδώ το πρόγραμμα θα μάθεις να τρέφεις σωστά και βέβαια ασχολούμαστε και με την ψυχολογία. Έχουμε βάλει και το κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί είναι ένας βασικός παράγοντας της βαχυσαρκίας, δηλαδή των πολλών κιλών. Πολλοί είμαστε, τρώμε από ψυχολογία. Συμπολογάμε. Δεν είμαι πολύ καλά, θα φάω κάτι. Emotional eaters που είναι και η μάδα. Ακριβώς. Που το λέμε. Είναι διέξοδος, αλλά μπορεί να είναι η σωστή διέξοδος. Ναι, ναι, ναι. Εδώ στο βάθος του τούνελ τους περιμένει το έπαθλο. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι πια ανηφορικός, το καταλάβατε, μας το λέτε. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλους αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνθηκαν την αγκαλιά αυτών των δύο εταιριών που ένωσαν τις δυνάμεις τους, αισθάνθηκαν ψυχολογικά πλέον ότι δεν είναι μόνοι. Εμάς αυτό μας αρκεί. Είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε μαζί και είναι σίγουρο ότι εσείς θα είστε οι πρωταγωνιστές μας στην επόμενη φορά που θα εμφανιστούμε σε εκπομπή από φθινόπωρο για να αποδείξουμε στον κόσμο βέβαια. Ότι πήρατε το έπαθλο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι θεαματικό το αποτέλεσμα. Γιατί εδώ μιλάμε για κόσμο ο οποίος θα χάσει πολλά κιλά. Μιλάμε για 40-50 κιλά. Μπορεί και παραπάνω. Αλλάζει όλη σου καθημερινότητα. Αλλάζει όλη σου ζωή. Γι' αυτό για λέμε αλλάζουμε σελίδα ζωής μαζί. Εμείς μπορούμε. Εσείς το θέλετε. Αν η απάντηση είναι ναι, στο 801-11-45-045 κλείνετε θέση. Παίρνετε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα επιβράβευσης, γιατί εδώ μιλάμε και για έως 5.000 ευρώ μετρητά. Αλλάζεις γκαρντερόμπα. Τα αλλάζεις όλα. Δεν τα συζητώ. Και έχεις και έναν ωραίο στόχο. Δηλαδή, λες ότι θα το πολεμήσω.
και έχω μία επιβράβευση. Ακριβώς. Και αυτό είναι που τους δίνει τη χαρά. Αυτό μας είπαν. Ναι. Ότι έρχομαι χαρούμενος να κάνω το πρόγραμμά μου. Έρχομαι με άλλη διάθεση. Βέβαια. Δηλαδή δεν αλλάζει η ζωή σου μόνο όταν φτάσεις να χάσεις τα 30, 40 ή 50 κιλά. Αλλάζει από σήμερα. Γιατί έχεις μπει στο πρόγραμμα. Έχεις μπει σε, για το στόχο. Σε χαρούμενο πρόγραμμα. Και όταν βλέπεις και το αποτέλεσμα από την αρχή. Ναι. Δηλαδή όταν αρχίσεις και βλέπεις ότι φεύγουν επιτέλους αυτά τα κιλά που είχαν καθίσει πάνω σου και δεν λέγανε να φύγουν με τίποτα. Είναι ακόμα ένα παραπάνω μπουστάρισμα. Και μιλάμε βέβαια και για ανήλικους. Δηλαδή έρχονται με τους γονείς τους, μιλάμε τα για απόλυτη βέβαια, ασφάλεια. Έφηβοι, ναι. Βέβαια τα παιδάκια. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν εγκρίσεις FDA, μιλάμε για απόλυτη ασφάλεια, δεν έχει ηλικιακό όριο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να το πούμε αυτό και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που σου λένε «Εμένα παιδιά έπαψε, ο μεταβολισμός δεν κάνει τίποτα». Όχι, δεν μπορεί και η μεγαλύτερη τεχνολογία. Η τεχνολογία το ενεργοποιεί. Και η ψυχολογική έτσι. Υποστήριξη, δεν το συζητώ, μπαίνει μπροστά και καίει μόνο του μετά το σύστημα. Θα το καταλάβετε, θα το αισθανθείτε. Εμείς σας προσκαλούμε για τελευταία μέρα σήμερα, προ-καλοκαιρινών διακοπών. Να κλείσετε θέση στο όνειρο. Κλείσε τη θέση και θα το καταφέρεις. Και όπως λέει και η Έφη, είναι όνειρο αυτό που θα ζήσετε. Στο θα, θα το κάνουμε πραγματικότητα. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Ευχαριστώ καταρχάς που ήρθατε και οι δύο μαζί και κάναμε όλες αυτές τις παρουσιάσεις. Εύχομαι πολλοί κόσμος να το έτσι, να το γευτεί αυτό, τη χαρά της επιτυχίας. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Και όταν γυρίσουμε, έχουμε μία συνέντευξη με τη Σοφία Αρβανίτη. Την ημέρα που είχαμε τις φωτιές λοιπόν εδώ στο Κοροπή, ήμασταν εδώ. Αλλά επειδή η Σοφία μας δεν μπορούσε να έρθει άλλη μέρα, μαγνητοσκοπήσαμε τη συνέντευξη. Θέλω να την παρακολουθήσετε. Γιατί πραγματικά θα ακούσετε πράγματα από τη Σοφία Αρβανίτη που δεν έχετε ξανακούσει. Πάμε και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε στη γωνιά που χτυπάει η καρδιά των εξωτερικών γεγονότων. Κυρίες και κύριοι μου, πάμε να δούμε τι μας περιμένει και σήμερα. Στη φετινή τελετή αποφύτησης του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, μία ήταν η φοιτήτρια που έκλεψε, παρακαλώ, την παράσταση. Μία γυναίκα 105 ετών που ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην εκπαίδευση 83 χρόνια αφότου ξεκίνησε για πρώτη φορά τα μαθήματά της. Μπράβο, κορίτσι μου. Τι καταλαβαίνεις εσύ τώρα από αυτό? Ποτέ δεν είναι αργά, φίλοι μου. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν ο έρωτας και η οικογένειά της. Τι όμορφα είναι αυτά, ρε παιδιά, να συμβαίνουν. Έχουμε το βίντεο της αποφύτησης. Ωραία. Με το τραγούδι της αφιέρωσης οικογένεια. Ναι, λοιπόν, αποκλειστικά εδώ να πες το βίντεο με αράχνη. Ένα άγνωστο μέχρι πρότινος είδος δεινοσαύρου που δεν είχε όνομα βρισκόταν σε έκθεση στο Μουσείο της Εξέλιξης στο Μάριμπο της Δανίας. Μάριμπο στη Δανία και στη Γουατεμάλα, πώς τα λεγόταν. Για περισσότερο από ένα χρόνο οι επισκέπτες θαύμαζαν το δεινόσαυρο χωρίς να γνωρίζουν το όνομά του. Η πινακίδα δίπλα στο μεγάλο κρανίο έγραφε «Νέος δεινόσαυρος υπό μελέτη, μείνετε συντονισμένοι». Stay tuned δηλαδή. Όταν αργότερα ανακάλυψαν στο μέρος που βρέθηκε επιπλέον κόκαλα, τα συναρμολόγησαν και ανακάλυψαν πως πρόκειται για έναν δεινόσαυρο heavy metal. Όντως έτσι τον είπαν. Γιατί? Έλατε. Αποκλειστικά. Πρώτα εδώ βλέπετε το βίντεο που το αποδεικνύει. Η ώρα του καιρού έφτασε και μαζί μας για μέσα εβδομάδα έχουμε τη μία και μοναδική σεξι κουμπάρα, Άννα Ζυρδέλη. Άννα μου! Τα τέλεια μου, γεια σου! Yeah. Πάρ' τα όλα δικά σου! Μάλιστα. Έλα, πες το καιρό, μη χαζομέρα, ναι. Okay. Σήμερα Τετάρτη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά. Ωραία. Υπόσχομαι αύριο θα τις πρόξω, όμβροι.
2 και σήμερα, αλλά δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Μείνετε εδώ στην Οδό Ζαρίφη, γιατί ακολουθεί αποκλειστική συνέντευξη με τη Σοφία Αρβανίτη, την αγαπημένη μας Σοφία Αρβανίτη, αυτό το είδωλο των 90s, αλλά και του σήμερα, που έτυχε να έρθει την ημέρα που είχαμε τα έκτακτα δελτία και δεν θέλαμε να την αφήσουμε να φύγει χωρίς να μιλήσουμε. Λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Προσωπικά, κοινωνικά και όχι μόνο. Και τώρα, Σοφία Αρβανίτη στην Οδό Ζαρίφη. Λοιπόν, είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στο μέλλον αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπετε αυτή την συνέντευξη που θα κάνουμε Δευτέρα. Τη γράψαμε όμως την Τετάρτη, που λόγω των έκτακτων πυρκαγιών που ταλαιπώρησαν τόσο πολύ την περιοχή εδώ, Βάρη Σκοροπίου, είπαμε να μην χάσουμε αυτή τη συνάντηση. Γιατί αυτό το κορίτσι ήρθε πιο ωραίο από ποτέ. Και επειδή είχαμε και εμείς γιορτή που την είχαμε καλεσμένη, είπαμε όχι, θα κρατήσουμε Σοφία Αρβανίτη να κάνουμε την κουβέντα μαζί της εδώ στην Οδό Ζαρίφη. Και επί του λόγου το αληθές, Σοφία Αρβανίτη μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό το παιδί, αυτό το κουκλί. Έλα να σε δούμε. Κύριε Καπετανίδη, παρακαλώ εδώ. Να δείξουμε σας, αυτή κάνετε εδώ την περίπτωση τη Σταυρίνα, η οποία ήρθε πιο ωραία από ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα πάρα πολύ ωραία να ετοιμαστώ, η αλήθεια. Αγάπη είναι μου, έλα πέρνα να για να εδώ υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι μείναμε σήμερα σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα για να... Γιατί εγώ ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε. Είσαι ένας άνθρωπος που πολύ συμπαθώ πάρα σε πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλλιτέχνη που γουστάρω πολύ. Γιατί τέλεια η Σοφία είναι μια καλλιτέχνητα pop, αλλά και με ροκ στοιχεία και με ροκ προσωπικότητα. Και αυτό είναι κάτι που εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ. Μεγάλη ευθύνη των λόγων που λες για μένα να και, είναι όλα αυτά. Και την παίρνω όλη. Και την παίρνω όλη. Δυστυχώς σε μια μέρα που ήρθαμε με τόσο κέφι, βρισκόμαστε εδώ τώρα ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές. Και με πας πίσω στο 18 που αδερφούλης μου έσωσε 72 ανθρώπους που έρχονται ακόμη αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς σε συναυλίες που κάνω ανά την Ελλάδα για να μου πούν για τον αδερφό μου. Να πούμε ότι βοήθησε. Ήταν ένα ήρωα στο μάτι ο αδερφός απίστευτο, σου. Απίστευτο, πραγματικά. Ελπίζω να μην επαναληφθούν αυτά που συνέβησαν στο μάτι. Όχι με τίποτα. Τρέμω ολόκληρη σε αυτή τη σκέψη. Όλη αυτή η ξηρασία που υπάρχει, δεν ξέρω, λένε για τα χόρτα, να κόβουμε τα χόρτα. Ναι, κάτω ναι, εκεί ναι που μένω εγώ στην Ανάβηση, όλοι κόβουν τα χόρτα, γίνεται ένας πανικός και όμως πάλι οι αφρόντιστες είναι... Ναι, και οι αφρόντιστες περιοχές γίνονται φυτίλια πραγματικά για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο στο κομμάτι που λες ότι πρέπει και ο καθένας να έχει και την ατομική ευθύνη έντονη μέσα του. Όπως εσύ ας πούμε την έχεις και με τα ζωάκια. Το κορίτσι αυτό εδώ τα αγαπάει όσο και εγώ και τρέχεις. Τελευταία ιστορία που λέγαμε είναι ένας καντζοχυράκος. Ναι, μακάρι να την έχει γλιτώσει. Περιμένω τα νεότερα από το άνοιγμα. Μετά μόλις τελειώσουμε την εκπομπή θα τους καλέσω. Ελπίζω να τα έχει πάει καλά. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για το πόσα χρόνια καριέρας, για το πόσες μεγάλες επιτυχίες. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ. Δεν γράψαν πάνω σου. Πώς δεν γράψανε, φυσικά και έχουν γράψει, αλλή μόνο. Άντε καλέ που γράψανε. Και να πούμε ότι το κομμάτι που ακούμε, το καινούργιο σου τραγούδι, που μας συντροφεύει έτσι όλη την κουβέντα, για μένα είναι, το απόψε είναι γιορτή, είναι μια new age Σοφία Αρβανίτη. Δηλαδή, και μου φέρνει μια γλυκά από τα παλιά. Εσκεμμένο. Εσκεμμένο. Φρόντισε ο Δημήτρης Λιόλιος γι' αυτό όταν με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει: βρήκα, έψαχνα σε κάτι σκληρούς να βρω έτσι υλικό, διάφορα να δω τι κρατάω, τι σβήνω. Και άκουσα ένα κομμάτι μου λέει, που είχα γράψει στο παρελθόν και μου θύμισε πάρα πολύ εσένα. Και θέλω πολύ να τα ακούσεις. Άμα είναι να κάτσουμε να γράψουμε στίχο, γιατί αξίζει. Έτσι και έγινε. Κάτσαμε, γράψαμε στίχο. Και σας το παρουσιάζουμε. Και ενώ περνάνε, όπως είπες και πριν, πάρα πολλά. Πολύ τα χρόνια και γράφουν. Ναι. Ένας βασικός λόγος που συνεχίζω να κάνω μουσική, πέραν του ότι η μουσική αυτή καθ' αυτή, η σπουδαιότητά της είναι τεράστια, γιατί σε βγάζει από σκοτάδια και από χίλια δυο πράγματα. Δεν το συζητώ. Και εμένα με έχει συντροφεύσει και εμένα από πάρα πολύ μικρή. Η μουσική ήταν πάντα καταφύγιό μου. Λοιπόν, εξακολουθώ να κάνω παραγωγές και για τη μουσική, γιατί πάντα θα τις χρωστάω της μουσικής, αλλά και γιατί με κάνει να βγω από το σπίτι,
να βάλω εδώ τα φάκια μου, να βάψω ρίζα, να αυτό, να προσέξω τι θα φάω, τι θα κάνω, μη βαριά. Σε κάνει να ψάχνεις την καλύτερη έκφανση του εαυτού σου, ναι. Τη μουσική. Αυτό ναι. Είναι μαγικό. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που κάνει συνήθως ο έρωτας. Με διατηρεί. Αυτό που κάνει ο έρωτας ναι. Το κάνει η μουσική. Α, παπά, ας τον αυτόν. Το λέω γιατί συζητάγαμε τα ζωδιακά, επειδή και οι δύο είμαστε, έχουμε την τόκατη του ζωδιακού, περισσότερο στο κομμάτι της ανθρωπογνωσίας. Γιατί με το που άκουσα τα βρήνα, εγώ το ήξερα για τη Σοφία, λέω αυτό το κορίτσι έχει ταλαιπωρηθεί στα συναισθηματικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ταλαιπωρηθεί, ναι. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση και πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι τις λύσεις για να βγαίνουμε από τα αδίεξοδα. Και κάθε που περνάει ο χρόνος να γινόμαστε καλύτεροι. Δηλαδή ενώ εγώ. Λοιπόν, απ' την άλλη, είναι το άλλο μου κομμάτι με κάνει να είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί μου αρέσει αυτό που είμαι τώρα. Είμαι καλύτερη από πέρυσι, πρόπερσι και ούτω καθεξής. Εξελίσσεσαι. Και θα είμαι με τον Μπαστουνάκη σε λίγα χρόνια και θα είμαι καλύτερη ακόμα από σήμερα. Θα είσαι πιο δυνατή. Γιατί όχι, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει στιγμή που, εντάξει, η μουσική είναι έρωτας και ο έρωτας είναι μουσική. Ένα από τα δύο να είπες, λοιπόν, enough για μένα και, και η μουσική, δεν αντέχω άλλο να τρέχω, να αγωνίζομαι, γιατί το κομμάτι της μουσικής έχει και αγώνα, να το πούμε αυτό το πράγμα. Φυσικά, φυσικά έχει αγώνα. Όπως ναι. Και το κομμάτι του έρωτα έχει αγώνα. Είναι ναι, μάχη ναι, και τα δύο. Ναι, 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 είπες ναι. Με κάποια από τα δύο ότι, λοιπόν, Σοφία μου, όσοι εδώ ήταν. Και λοιπόν, και για τα δύο το έχω πει, αλλά πάντα υπάρχει μια ανανέωση στο μυαλό μου, πάντα κάτι συμβαίνει και θέλω πάλι. Οπα. Κάτι μου λέει ότι αυτή την εποχή είναι στο κομμάτι της ανανεώσης και στα καινούργια τραγούδια. Για πάμε λοιπόν. Και στα άλλα. Να πούμε ότι έχεις κάνει ένα σπουδαία δουλειά και στο κομμάτι των διασκευών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό έγινε όπως και ακόμη κάποιες διασκευές στην περίοδο του αποκλεισμού. Έγραφα εγώ λοιπόν 6. Σας πω τώρα, αλλά με τα μυστικά έγραφα 6 και πήγαινα στη μαμά για να τη βοηθήσω, που είναι και αυτό μια πραγματικότητα, γιατί δεν ζω μαζί ναι. Με τη μαμά μου, πρέπει να κάνω κάποια χιλιόμετρα για να πάω κοντά της. Όμως, παραδίπλα από το σπίτι, υπάρχει ένα στούντιο ηχογράφησης, συγκλονιστικό στούντιο, που έχω κάνει πολλές παραγωγές εκεί, και χωνόμουν εκεί στο στούντιο και έκανα τις διασκευές για να μπορέσω να την παλέψω με όλο αυτό που μας συνέβαινε την περίοδο του αποκλεισμού. Και έκανα διαμαντάκια. Έκανες αυτό το υπέροχο τραγούδι, το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Γιάννης Νικολάου Παντελής Θαλασσινός ή του Γιάννη νομίζω ναι. Το βασικότερο που το λατρεύω ναι. Και εγώ αυτό το τραγούδι γιατί σε χτυπάει εδώ μέσα. Βέβαια. Τι άλλο έκανες διασκευή τότε, Σοφία? Έκανα το «Αν μια μέρα σε χάσω» που το ξέρουμε από τον Πασχάλη. Το έκανα. Ροκιά εν πρώτης. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε βρει αυτό στο διαδίκτυο. Τι λες, κορίτσι μου. Βαγγέλη, σε πανογγύηση. Το έκανες. Ναι, το έκανα συγκλονιστικό. Λατρεύω πολύ το τραγούδι αυτό. Του έδωσα λοιπόν μια άλλη διάσταση. Τα σπάσαμε λίγο με τις μεταλλούδες της φίλες μου. Τον Πάνο τον Αρβανίτη με τη συγκλονιστική του κιθάρα. Ναι, ναι. Είμαι χαρούμενη λοιπόν που ο αποκλεισμός δεν με απέκλεισε από το μέσα μου, δεν με απέκλεισε από τη μουσική και από την επικοινωνία μου με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, όσο και αν ήταν κλεισμένος κι αυτός όλοι μας, ναι. Έμπαινε σε ένα YouTube. Έβλεπε, έτσι... τότε ψαχνότανε φουλ ο κόσμος και δει η μουσική κράτησε και το νευρικό σύστημα σε καλύτερη κατάσταση του αποκλεισμού τότε. Νομίζω ναι. Και έκανα και το άλλο του Κλεφτογιώργου και της Βόσου, πώς το λένε την άλλη τη διασκευή, τη φανταστική που έκανα και την έκανα και έτσι ένα ψηλό ατμοσφαιρικό dance. Το... Να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Πολύ ωραία, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι περήφανη για τα για αυτά. Επίσης ένα τραγούδι, ίσως τους 5 καλύτερους στίχους που έχουν γραφτεί, το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας», νομίζω είναι... Και ερχόμαστε στο σήμερα. Που εσύ έχεις πάρει το ζήνα πολεμίστρια ταυρίνα, έχεις πάρει αυτό που λέμε το όπλο σου, που είναι η δημιουργικότητα. Ξεκινάς με καινούριο τραγούδι, ένα ή... Ένα. Ναι. Βγαίνεις με το... Είναι single. Single, ναι. Συναυλίες, έχουμε την απόλυτη επίθεση των 90s. Ναι, τα 90s κυριαρχούν στη μουσική. Πίστευτο δεν είναι. Νομίζω, έτσι νιώθω, έτσι βλέπω. Όχι, είναι απίστευτο. Γίνονται φανταστικά πάρτι.
συμμετέχουμε σε αυτά. Είναι τεράστια χαρά στους καλλιτέχνες των 90s. Εγώ κυρίως τα 90s τέλος πάντων έκανα. Το να, καθαρά, βέβαια. Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, εννοώ ότι τότε σε γνωρίσαμε, βέβαια, παιδί τότε, έτσι. Ήσουν μικρή. Ναι. Γιατί δεν ήσουν. Δεν βγήκες μεγάλη στο τραγούδι. Όχι, όχι. Πιτσιρίκα. Όχι, γιατί η pop ευνοεί τα νέα παιδιά και ήμουν κι εγώ εκπρόσωπο. Ναι, βεβαίως. Η οποία βέβαια πάντα ήμουν η Τινιώτη και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε, να την κρατήσουμε αυτή την Νιώτη, να την εγκλωβίσουμε. Dorian Gray κατάσταση. Ναι, δηλαδή ο λαϊκός ο τραγουδιστής, ας πούμε, μεγαλώνει και μπορεί να τραγουδάει και 70 και 80 χρονών. Είσαι απόλυτο δίκιο σε αυτό, ρε Σοφία. Ο pop τραγουδιστής λίγο πρέπει να δει τι να κάνει ή να το αλλάξει να το ρεπερτόριο, πράγμα δύσκολο, γιατί αν είσαι κάτι, είναι η ταυτότητά σου αυτή. Είναι DNA. Είναι λίγο ρατσιστικό όμως αυτό. Τι να κάνεις, πολλά πράγματα δεν είναι. Δεν το συζητώ. Απλά τώρα που το σκέφτομαι, λέω ότι είδες ότι μεγαλώνοντας ξαφνικά λένε ότι δεν μπορεί. Γιατί να μην τραγουδάει pop, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία οριμάζει. Δεν είναι λίγο. Ναι, γι' αυτό και βλέπεις οι περισσότερες τα παρατάνε. Ναι. Ναι, τα παρατάνε. Οι pop τραγουδίστρες όντως. Είναι πολύ λίγες λοιπόν που χρειάζεται να κάνουν, να κάνουμε εκατονταπλάσια προσπάθεια για να μπορούμε πραγματικά να είμαστε πάλι, να συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στη μουσική. Εσύ από όλες τις pop, καταρχάς έκανες φιλία στο χώρο σε αυτή τη διαδρομή. Ναι, πάντα μου αρέσει. Σε μια απλή διαδρομή που είσαι τραγουδήσει με την Bonnie Tyler μαζί. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και κολλητές. Αν και πήγα πέρυσι το καλοκαίρι και την είδα στο Sunny Festival και επειδή ήξερε ότι θα πάω, φροντίσαμε να την ενημερώσουμε γιατί ήθελα αγκαλιά στο καμαρίνι και με υποδέχτηκε και μάλιστα είπε στο κοινό «Sophia Arvanites is here». Έλα ρε Σοφία. Yeah. Και εγώ τα χάσα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία μετά από τόσα χρόνια να σου λέει η Bonnie Tyler που τραγουδάει και δεν έχει και κανένα λόγο να το κάνει. Ναι. Να μιλάει για σένα και τη συνεργασία και να μου πει κιόλας ότι θέλει να το επαναλάβουμε. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει και πόσο σταρούμπα είναι η Bonnie Tyler και πόσο κομπλεξάριστη και γενικότερα. Και αυτή τα είχε λίγο έτσι πριν έτσι αρκετά χρόνια, την είχα χάσει. Είχε αποσυρθεί. Δεν ξέρω ακριβώς αν έγινε αυτό, αλλά τώρα και με το διαδίκτυο που βοηθά, βλέπω ότι επανήλθε, κάνει πάρα πολλές συναυλίες ανά τον κόσμο. Ήρθε στην Ελλάδα μας πέρυσι, άκουσα ότι θα είναι τώρα σε ένα μήνα στην Κύπρο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή, γιατί ενώ είναι μια εκπρόσωπος της pop μουσικής ναι. και μεγαλώνει, συνεχίζει να είναι, γιατί οι γυναίκες βλέπουμε έως σπάνια. Ενώ άντρες βλέπουμε και μπάντες ναι. στα φεστιβάλ, γιατί πάω και βλέπω μπάντες των 80s και των 90s, εξακολουθούν λοιπόν να κάνουν συναυλίες και αυτό είναι κάτι απλό. Να, γυναίκες δεν Duran βλέπεις Duran. Εύκολα. Γυναίκες όμως δεν βλέπεις εύκολα. Τώρα θα δούμε Duran Duran. Έχουμε και την περίπτωση της Kate Bush που κάνει δεύτερη καριέρα με το Wuthering Heights και είναι χαμός. Λατρεύω. Εμείς τα γουστάρουμε τα 80s και τα 90s μανιακά στο σπίτι. Τι θα βάλεις, δηλαδή θα ξυπνήσεις ή θα περάσεις τη μέρα σου, με τι μουσική? Παίζει η μουσική, συνήθως ακούω ξένο ραδιόφωνο. Με κάνει και χαλαρώνω αυτό, γιατί η διαδικασία να ακούς ελληνικά, το βλέπεις, μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψεων. Ναι, πώς έγινε αυτό το λόγο, αυτό, τι ναι, γιατί συγκρίνεις λίγο τι συμβαίνει στην αγορά, εσύ που είσαι σε σχέση με αυτό. Ενώ όταν ακούς ξένη μουσική, ακούς λίγο πιο μόνο για τη μουσική. Ναι. Ακούς μουσική ναι, για τη ναι, μουσική. Ναι. Καλό, ούτως ή άλλως πάντα μου άρεσε να ακούω ξένη μουσική. Αυτό. Ροκές. Τι γουστάρεις? Καλά, δεν αγριεύομαι τώρα από το πρωί. Ναι. Δεν αγριεύομαι. Ραδιοφωνική μουσική, mid tempo. Πιο ατμόσφαιρο. Ναι. Αυτό το ναι. χαλαρό που λέμε. Ναι, το πιο mid. Όχι ακριβώς χαλαρό. Τώρα δεν ξέρω τι παράδειγμα να πω. Mid, ναι. Μ' αρέσει η αγγλική σκηνή. James. Αυτά ναι, τα δικά μας. Ναι, τα πρωινά ναι, που λέγω. Ναι, για τον καφέ. Μ' αρέσει. Αν σου πω ότι το βράδυ πάμε μπουζούκια, πού θα πάμε? Εγώ. Το ξεχνάς, δεν θα έρθω. δεν μ' αρέσει. Θα μείνω μόνη στο τραπέζι με το μπουκάλι, σαν τον ωραίο. Δεν μ' αρέσει. Δεν γουστάρεις. Δεν μ' αρέσει, όχι. Καταρχήν δεν μπορώ να βλέπω λουλούδια. Δεν μπορώ. Δηλαδή το θεωρώ ξύμορο να βλέπεις
μια καλλιτέχνη, να πούμε, τις γυναίκες που είναι και υπερλαμπραντημένες και... Ναι, ναι, ναι. Και θα βγούνε με το πέδιλο με αυτά και να είναι όλα αυτά τα λουλούδια τα πατημένα γύρω μου. Φαίνεται τόσο καλέσιτο αυτό. Δεν σ' αρέσει αυτή η. Δεν μου αρέσει. Έχω χάσει πάρα πολλά λεφτά λόγω που δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά μ' αρέσει να με μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι προτάσεις θα είχες πολλές. Για να πας. Υπήρξα και λαϊκιά. Φυσικά. Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το γαρίφαλο. Στο μπουζούκι γλίστρα. Ναι. Δεν ήταν όμως, γιατί στην Ελλάδα κακά τα ψέματα, ούτως ή άλλως για να δουλέψεις. Θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα τέτοιο χώρο, ενώ ότι δεν είμαστε αυτό που λέμε η χώρα με τις περισσότερες μουσικές σκηνές ή να κάνει. Αλλά έχουμε αυτό... πάρα πολλές μουσικές σκηνές. Δεν έχει να κάνει. Αλλά ο Έλληνας θέλει να ακούσει το λαϊκό. Θέλει και το λαϊκό του, βέβαια. Θέλω εγώ να φύγω από αυτό όμως. Δεν μπορώ να με. Αυτό το πράγμα να με. Να με στεναχωρεί. Να μην πιέζει. Λοιπόν, και θέλω να κάνω εγώ τα δικά μου, να πάω έτσι λίγο να εντεχνίζει. Θα πάω ένα σταυρό. Θα πάω σε μια σκηνή. Που θα παίξει ένα εναλλακτικό. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να την πεπατημένη, βαριέμαι. Ναι. Δηλαδή πάει όλα, ας πούμε, να πει, να δει κάτι που το έβλεπε και πριν 40-50 χρόνια. Και λέω, γιατί να πάω να δω. Ο άλλος να πάει. Να πάει και μπράβο του, γιατί. Ναι, ναι, φυσικά. Του αρέσει. Απλά για μένα έχει ενδιαφέρον να πάω να ανακαλύψω πράγματα. Γιατί τη μουσική θέλω να ανακαλύπτω πράγματα σε αυτήν. Δεν μ' αρέσει το γνώριμο έδαφος, το ότι ξέρω τα τραγούδια του άλλου. Θέλω να ακούσω πράγματα. Θες να ακούσεις κάτι που θα το ανακαλύψει ίδια. Όπως μ' αρέσουν κάποια συναυλία, συγγνώμη τώρα έτσι με έπιασα φορά, που γίνονται σε κάτι καθεδρικούς ναούς. Κάτι εναλλακτικά. Τα κόνσερτ που γίνονται τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Που γίνεται στον αγγλικανικό ναό εκεί πάνω στο Σύνταγμα. Ναι, έχω πάει σε αρκετά. Αγαπώ. Ήσουν έτσι ασυμβίβαστη στην καριέρα σου από την αρχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που άμα κάτι δεν σ' αρέσει θα πεις... Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου ασυμβίβαστη για να καταφέρω να αγγίζω την ευτυχία και να μπορώ να μιλιέμαι και να έχω και φιλίες με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν γίνεται να είμαι ασυμβίβαστη. Γιατί τότε θα ήμουν στην υπόγα μου. Που τις αγαπάς τις υπόγειες όπως και αγαπώ, εγώ. Ναι. Έχεις δίκιο, πω. Και θα ήμουν αντικοινωνική, θυμωμένη, συνοφριωμένη. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να λιάνω και το έχω κάνει τις γωνίες μου. Γιατί μικρή, επειδή είχα και ανασφάλειες και είχα και αναπάντητα πράγματα και ερωτήματα και αναπάντητα πράγματα, τα οποία τα απάντησα. Αλίμονο αν δεν το κατάφερα να το κάνω. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα απάντησα, καταλαβαίνω με μεγαλύτερη ευκολία τη θέση σου, γιατί μπορεί να μην είσαι πολύ ευγενική μαζί μου. Και έχω καταλάβει ότι δεν σημαίνει ότι μπορεί να φταίω εγώ που δεν είσαι ευγενική. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με σένα. Εγώ όμως παλιά με αγρίευε αυτό. Τώρα που κατάλαβα, τώρα, χρόνια τώρα, έχω καταλάβει πώς πάει το έργο, είναι όλα πιο οκ. Okay. Είναι βασικό αυτό. Και επίσης και δεν είσαι και αυτό που λέμε παρελθοντολάγνος σε σημείο, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί ναι μεν και το Σοκολατή που ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξε σαν πειρατίνα στη Θήβα, πρώτη τραγούδι στο ραδιόφωνο το Σοκολατή, και βέβαια όλα αυτά τα σπουδαία που έχεις κάνει, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα σπουδαία έρχονται. Έρχονται κι άλλα, θα γίνουν έρχονται ωραία. Έχουμε κάτι σε live να ανακοινώσουμε. Καταρχάς, ανακοινώσαμε καινούριο τραγούδι. Απόψε έχω γιορτή. Ναι, έχουν γίνει. Παίξαμε με την Μπέση χθες, στη συναυλία στη Σαρονίκα. Άλλοι φίλοι μας αγαπημένοι. Θα παίξει. Καλά, εντάξει. Το πλάσμα. Χαμός. Τα σπάμε λίγο. Αρκετά πολύ. Μπράβο. Βάζουμε τον κόσμο και χορεύει. Αυτό έχεις να το δεις, ξέρεις καιρό. Δεν είναι εύκολο να δεις ανθρώπους να χορεύουν. Ναι, γιατί πια οι Έλληνες δεν χορεύουν. Λοιπόν, γίνεται πολύ ωραία κατάσταση. Οπότε, πού τα βλέπουμε όλα, ίντερνετ, Facebook, τέτοια, τα ανακοινώνεις. Ναι, φυσικά, φυσικά. Και Instagram και TikTok. Έπρεπε τελικά να μείνουμε. Ωραία, δεν τα πάμε. Ναι, αλλά τόσο θα θέλαμε. Να πούμε ότι σε μία μέρα που με πολύ αντίξωες συνθήκες σήμερα εδώ, είχαμε Σοφία Αρβανίτη, δεν θα την αφήναμε να φύγει όμως. Και σήμερα Δευτέρα προβάλλουμε τη συνέντευξη. Σοφάκη. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ Ζαρέφη για πάντα ανοιχτή, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η Σοφία Αρβανίτη. Δώσ' το! Παίζουν τα φώτα ρυθμικά. Εσύ έχεις τα κλειδιά. Στο περάντο και στην καρδιά μου. Απόψε είναι γιορτή. Όλα τα φώτα δυνατά. Έχεις τα κλειδιά. Στο θάνατο και στα όνειρά μου.
μοιάζε το όνειρο χαμένο σε ένα βαγό. Βρήκα θέση κοντά στο νερό. Θάραξω όλη μέρα να λιαστώ. Τι σου ζητήσα. Τι σα ζήτησα, βρε. Τι μα ζήτησε. Μην μου κάνετε με τους ανήξερους. Δεν σας ζήτησα να πάτε στα τζάμπο να μου φέρετε τα καλοκαιρινά, τα ωραία, τα καινούρια. Δηλαδή να πάω εγώ στην παραλία και να μην έχω ωραία πράγματα. Και νομίζεις λοιπόν ότι δεν έχουμε πάει. Πήγατε. Κατερίνα μου. Τι μου φέρατε. Σε διάλεξα τα καλύτερα. Για να δεις λοιπόν πόσο καλό γουστή είμαι. Για να δω. Είναι τελευταία λέξη της μόδας αυτές οι αποχρώσεις. Για λοιπόν, αστρόμαυρες. Θα συνδυάσεις το φετινό σου καλοκαίρι με τη συγκεκριμένη απόχρωση. Δες. Την τσάντα την ψάχνη. Τη συγκλονιστική τη μαύρη με. Υπέροχο καπελίνο. Α, θα το σετάρω. Εννοείται. Α, λοιπόν, και τι άλλο χρειάζεσαι για να βοηθήσει εσένα και τις διακοπές στην παραλία εκτός από την τσάντα, το καπέλο και τα γυαλιά φυσικά. Τι χρειάζομαι, τι χρειάζομαι. Λοιπόν, ένα τσαντάκι οπωσδήποτε εδώ μέσα. Νεσεστέρ. Μέσα σε αυτό. Αντιλιακά. Αντιλιακά για να μην λερώνεται και για να μην κουβαλάς πολλά πολλά πορτοφόλια. Δεν χρειάζεται για να μην χαθούν. Μπράβο. Μικρό πορτοφολάκι. Μαγικό πράγμα. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Τέσσερα, πέντε. Καλά, αυτά είναι ξεπερασμένα που σου δείχνει. Σου γογό, άστα αυτά. Οικονομικό. Τι οικονομικό. Για σένα. Όχι αυτό, Κατερίνα μου. Εδώ πέρα σε έχω. Κοίτα εδώ, καπελαδούρα. Κοίτα εδώ πέρα. Ανάζει το πνεύμα και το χρώμα. Ψάθινη τσάντα ή κάτι εδώ πέρα. Όχι έτσι. Πώς πρέπει. Εδώ σε παρακαλώ στην αγκώνα. Καλέ, κοιτάξτε με. Πορτοφόλι πορτοκαλί. Και στα 30 μέτρα να βουτήξει, θα σε βρουν από αυτό. Να το καλέ. Εννοείται. Καλέ, εγώ πάω για σαφάρι, τελείωσα. Ζωνούλα εδώ πέρα, πάμε και με τον Λεωφάριο. Κοίτα εδώ, ζωνούλα. Γιατί να δεθάμε τη ζωνούλα. Ζωνούλα, κοίτα εδώ. Για να παρεώσου, Κατερίνα. Καλέ μου κάνει, πηγαίνετε, είναι και φαρδιά, φαρδιά. Και γυαλιάκι, είσαι έτοιμη. Παιδιά, εγώ παίζω σε μια ταινία τώρα και δεν ξέρω σε ποια. Θα τρελαθώ. Η Τζένι, ο Τζίνι και η Τζένι. Η Τζένι και η Ρουσλάνα. Στην καλύτερη κατενία. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Τι, τι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό το δικό μου θα βάλεις. Βγάλε το Χριστέ και Απόστολε. Είναι καλύτερα να του στείλω Παναγία. Εδώ η Τζένι Καρέζη υποψήφια. Να με. Βάλε και το γυαλί. Επιτέλους το άσκοτ είναι κοντά. Και υποδρομία. Για ποιο βράδυ τα κομμάτια. Να με καλέ. Α, καλά, σκάω έτσι στο νησί. Λέει η κοπέλα θα είναι καμιά φορά. Θα σε ματιάσουν γι' αυτό σου έχω εγώ κάτι καλύτερο. Εδώ πέρα, βάλε μου και την πετσέτα. Η πετσέτα εδώ πέρα, με μάτι τρομερό. Καλέ, μήπως είμαι λίγο σαν Μεξικάνα, έτσι. Σου πάει. Μου πάει, Εξαιρετική, εξαιρετική. Αλλά θέλω λίγο να σου δώσω κάτι καινούριο να δεις, κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι η ρακέτα η οποία ξεματιάζει κιόλας ταυτόχρονα. Ξεματιάζει τα ρακέτα. Έχεις πάνω το μάτι, Κατερίνα μου, φοράς όλα αυτά τα υπέροχα αξεσουάρ από το τζάμπο και παίρνεις και τη τσαντούλα μαζί με το ματάκι. Γιατί? Γιατί? Γιατί με σε ματιάσουν οι υπόλοιποι που βλέπουν. Σε βλέπουν με όλα αυτά τα ωραία τα αξεσουάρ, βεβαίως. Ρακετούλες για το καλοκαίρι. Παίζεις ασταμάτητα. Είσαι γιονάρα. Ξέρεις ρακέτες να παίζεις. Καλή, εγώ δεν ξέρω ρακέτες. Για να πάρει μια πιάνη. Εμένα με φωνάζουν οι τσιτσιπά. Θα μάθεις να παίζεις καλή με αυτές. Τακ, τακ, τακ. Μας ματιάσανε. Δεν μας ματιάσαν, κυρίες και κύριοι μου, γιατί τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Να πούμε ότι το μάτι είναι τελευταία λέξη της μόδας. Το ξέρετε ότι σας είμαι το μάτι είναι βεβαίως, τελευταία λέξη βεβαίως, της μόδας. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε τα έχουμε βεβαίως. Όλα, παιδιά. Έχω τα ασπρόμαυρα, έχω τα πορτοκαλία, μα θέλω να είμαι πιο Indiana Jones. Έχω και τα ξεματιαστικά γιατί στην Ελλάδα ματιαζόμαστε. Άρα... Έρχεται π.χ. μια κυρία και μου λέει πολύ ωραία όλα αυτά από τα τζάμπο. Σηκώνω εγώ τη ρακέτα, σταματάει το μάτι. Α, και να μην ξέρει ρακέτα, σταματά το μάτι. Έχω την πετσέτα. Μάτια, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα, πολλά. Για πιο απογευματινό, πιο, όταν πέσει λίγο ο ήλιος. Ναι, το μαύρο για όταν πέσει ο ήλιος. Ναι. Δηλαδή, παιδιά μου, ό,τι και να θέλουμε, μπορούμε να πάμε να τα βρούμε στα τζάμπο τα καλοκαιρινά. Εδώ και χρόνια, Κατερίνα μου. Εδώ και χρόνια, ναι, για, μπράβο. Διαλέξτε, θα σας τα πάρω δώρο. Ποιο θέλετε. Θα δώσω αυτό δώρο στη γυναίκα. Εγώ θα σου δώσω το πορτοκαλί. Λοιπόν, είναι και οικονομικά ούτως ή άλλως δεν αγχώνομαι καθόλου. Έχω τσάντα, έχω γυαλί. Έχω ρακέτα, έχω πετσέτα. Ναι, σε σέρε έχει. Έχω τα σαγιονάρα. Καπέλες έχεις, σαγιονάρες έχεις. Τα πάντα θα τα βρεις όλα στο τζάμπο. Και γεννά λίγο. Δώσ' μου λίγο τα λευκά, νομίζω θα μου ταιριάζουν περισσότερο. Για δες, για δες. Βάλτε την άλλη με βλέπω. Α, να το κορίτσι. Έτοιμο, έτοιμο. Πέλα. Μόλις ήρθε από τη Σικελία, άρτια φιχτήσα. Η γνωστή στάρ, Τζίνα Λολομπριτζίτα. Έχω και τη σαγιονάρα. Αν με νευριάσει ο καλός μου, να την πετάξω. Και δεν σε πιάνει και το μάτι. Άρα, τι άλλο θέλω, παιδιά. Αυτά που σας ζήτησα, μου τα φέρατε όλα. Εννοείται. Να μην είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, το επόμενό μας μπάνιο θα γίνει με αυτά, παιδιά. Πού θα πας διακοπές, δεν μας είπες. Γιατί έχει παντού τζάμπο. Δεν ξέρω, παιδιά, που θα πάω ακόμα. Περιμένω. Είμαστε στην αναμονή σου. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Βρήκα θέση κοντά στο νερό.
λέω, γιατί λέει tell me more, tell me more. Όχι, αγάπη μου. Αύριο, προτελευταία εκπομπή, ο Δοζαρίφη και Παρασκευή κλείνουμε. Τι είναι, Γιαννάκο μου, συγκινήθηκες. Αγάπη μου, αγάπη μου. Ντυθείτε, στολιστείτε, θα σας βάλω όλους μέσα. Θα σας βάλει φωτογραφία η μαμά για το σκρίνιο. Τι πάει χαμένο. Σαν τη δικιά μου, στην μαμά μου, έχει βάλει τεράστια φωτογραφία. Τη δικιά μου, την απλή, την μικρή. Λοιπόν, αύριο στις 2, Πέμπτη, είναι η τελική για την Οδό Ζαρίφη. Και φτάνουμε στον τελικό. Bye.